Είναι η εκπομπή «Ελεύθερη γνώμη» με τον Άγγελο Αγγελάτο. «Ελεύθερη γνώμη». Μεταδίδεται κάθε μέρα αυτή την ώρα. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα εδώ στις ΗΠΑ της Αμερικής. Μεσημέρι. Και εντάξει, μεσημέρι στην Καλιφόρνια είναι 2.30 ώρα το μεσημέρι, 2 και 17. Να περνάτε καλά στο Καναδά, στις ΗΠΑ της Αμερικής και στη Λατινική Αμερική. Καλημέρα στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, στις Φιλιππίνες, στα κορίτσια μας εκεί αναζητούν. Ρωτάνε και ρωτάνε ότι τι γίνεται στην Αμερική, πώς πάτε. Άντσολο, χάσαμε φέτος, λέει, την κουραζιέρα για του χρόνου. Θέλουμε να έρθω τόσο πολύ. Ρε κορίτσια, τι να σας πω. Ελληνίδες είσαστε. Και εγώ θα επιθυμίσω πάρα πολύ την κουραζιέρα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε κάνουμε. Ευχαριστώ στους φίλους και φίλες που ακόμα λέει. Δεν μας αφορά, λέει, ο κορονοϊός, να πάμε κουραζιέρα. Εμάς και εμένα με αφορά ο κορονοϊός, διότι έχουμε πολλά προβλήματα. Όχι εγώ, αλλά τα καράβια, τα αεροπλάνα, τα τρένα, τα λεωφορεία, όλοι μας, εδώ γίνεται όλος ο πλανήτης, γίνεται χαμός. 40 εκατομμύρια έχει γεμίσει η Αμερική αλλών με το κορονοϊό. Τέλος πάντων, όλα να πάνε καλά, προσοχή όπου πηγαίνετε, πλένε τα χέρια σας, θέλει προσοχή λιγάκι και τίποτα άλλο παραπάνω. Anyway, θα έχουμε την κουραζιέρα κατά το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου, εκεί, εάν πάνε όλα καλά. Έχω διευθύνσεις ονόματα, όλα αυτοί που θα έρθουν, εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα 200 άτομα θα τα έχουμε οπωσδήποτε μέχρι τότε. Ήδη έχουν εγγραφεί οι ανθρώποι, τους έγραψα από την κουραζιέρα. Λέει, το καράβι δεν πάει, όχι εγώ δεν πάω, το καράβι δεν πάει, κανένα καράβι δεν βγαίνει έξω. Γεια σας στην Ιαπωνία. Να στείλουμε την αγάπη μας εκεί στον Πάτερ Βλαδίμηρο. Γεια σου αγαπητέ φίλε Πάτερ και σε όλους τους καλόγυρους εκεί. Ξέρω ότι και εσείς περνάτε δύσκολες στιγμές στην Ιαπωνία, όπως και στην Κίνα και στο όρος Σινά. Και τώρα έχουμε και άλλα κρούσματα, όχι του κορονοϊού, θα τα πούμε αργότερα. Με τα μοναστήρια μας, ποιος θα αρπάξει ποιον και ποιος πρωτοπροστάτης θα καθαρίσει τους μοναχούς σήμερα στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Μην είναι κοντά μας. Εγώ είμαι μαζί σας, κυρίες και κύριοι, με όλους τους καλόγερους και τις καλόγριες, όπου και να είναι. Καλό βράδυ στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στη Μέση Ανατολή, επίσης στο Ισραήλ. Την Τετάρτη θα έχω εδώ κοντά μας, αγαπητοί φίλοι, τον Ματαθία, να μας πει πολλά και διάφορα. Βεβαίως ο Ματαθίας θα μιλήσει 1000% εναντίον του Τραμπ και υπέρ του Μπάιντεν. Αλλά εμείς θα τον ακούσουμε, δεν μας αλλάξει την ιδέα, πρέπει να ακούσουμε τι θα πει ο άνθρωπος. Εμβρίως είναι, να μην ακούσουμε. Τέλος πάντων. Εντάξει, καλό βράδυ και στην Ευρώπη, να περνάτε καλά και στην Αφρική. Λοιπόν, αύριο είναι Τρίτη και εφόσον είναι Τρίτη, το πολιτιστικό κέντρο Προμηθέας ανοίγει για πρώτη φορά μετά από την έκρηξη του κορονοϊού εδώ και 8 μήνες, 7 μήνες περίπου. Έκλεισε νωρίς, τώρα ανοίγει τον Οκτώβριο, αύριο δηλαδή 20 Οκτωβρίου, ανοίγει αύριο. Και έχω την πρόεδρος του Προμηθέα, που είναι μια πάρα πολύ καλή κυρία, πάρα πολύ αγαπητή πρόεδρος του Προμηθέα, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτός και αυτή και ο άντρας της,
πάρα πολύ δουλειά, δουλεύουν σκληρά στον Προμηθέα για να κρατήσουν τον Προμηθέα, ξέρε, ανοιχτό κτλ. Ας ακούσουμε την Έφη Βασιλείου. Γεια σου Έφη, τι κάνεις? Γεια σου, καλησπέρα, γεια σου, καλησπέρα, γεια σου, καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι για αύριο και τι θα είναι τα... Ναι, ευχαριστώ πολύ για τα ωραία σου λόγια. Αγαπητοί φίλες και φίλοι κάθε ηλικία, γεια σας. Όπως ξέρετε, το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας έκλεισε λόγω του κορονοϊού αρχές Μαρτίου. Κανονικά λειτουργεί μέχρι τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου. Επειδή ανοίγουμε αύριο Τρίτη, 20 Οκτωβρίου, παίρνουμε προληπτικά μέτρα προφύλαξης από το κορονοϊό. Στην είσοδο παρέχουμε θερμομέτρηση και απολύμανση με αντισηπτικό. Και παρακαλώ να φοράτε όλοι μάσκα. Θα έχουμε πολύ ωραίο φαγητό, Λέμσεν. Θα μας διασκεδάσει η ορχήστρα του Προμηθέα με τον Παναγιώτη Λαμπρόπουλο, τον Λεωνίδα Τσαντήρη στο βιολί και το μεγάλο μας μπουζούκι, τον Λεωνίδα Ζαφύρη. Ευχόμαστε να περάσετε πάρα πολύ ωραία, να προσέχετε. Θα έχουμε, ωραίο το είπαμε, το φαγητό. Καλή διασκέδαση, καλό χειμώνα να έχουμε, υγεία και χαρά. Αυτά είναι, πρέπει να ειδοποιήσουμε τον κόσμο, Άγγελε. Mm-hmm. Γιατί θέλουμε να είμαστε με τον νόμο, εντάξει. Ναι. Κοίταξε, καλά κάνεις κυρία Προεδρίνα, πρέπει όλοι και οι εκκλησίες, εχθές ο Άγιος Νικόλας είχε σχεδόν μισογεμίσει η εκκλησία, λόγω του ότι είχαν, θα τα πούμε και αυτά αργότερα, είχαν τον δεύτερο παπά. Πολλοί μου ζητάνε και με παίρνουν τηλέφωνο, τι έγινε παπά Φάνης, γιατί έφυγε από τον Άγιο Νικόλα, το θέλει ο κόσμος τον παπά Φάνη, όλο το αποσφύλισε τον παπά Φάνη. Ναι. Δεν μπορώ να το πετύχω, παιδιά. Δεν ξέρω, μάλλον να έχει πάει στον Άγιο Όρος. Δεν ξέρω τι να σας πω. Δεν μπορώ να το πετύχω, διότι εντάξει, έχει και τα μωρά τώρα, ξέρετε, έχει και άλλες υποχρεώσεις. Γιατί είναι και μωρά της αγκαλιάς. Παιδιά, ο Προμηθέας έχει ανάγκη μεγάλη, γιατί όλους αυτούς τους μήνες έχει μείνει κλειστό. Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας από όλους. Ναι. Γι' αυτό σας περιμένουμε να περάσουμε ωραία. Θα είναι απ' έξω στην αυλή. Αλλά απ' έξω πλέον. Έξω όπως πάντα κάνουμε το Πάσχα. Ωραία. Να είναι πάρα πολύ ωραία. Καλή ιδέα αυτή, θα έχουμε και φρέσκο αέρα. Όχι μέσα. Πάντα θα είναι η πλαϊνή πόρτα ανοιχτή, όχι μέσα ο Προμηθέας. Γιατί δεν μας αφήνουν, πολύ μικρό το μέρος και μόνο να παίξω. Γι' αυτό και πάλι, Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που κάνεις. Ότι... όλα αυτά τα ωραία λόγια για το Προμηθέα. Σε ευχαριστούμε. Κοίταξε, ο Προμηθέας πραγματικά είναι τώρα 37 χρόνια. 37-38 χρόνια. Έχει κάνει πολλές βραδιές, έχει κάνει πολλές και να μην ακούς τίποτα, πρέπει να αρχίσετε σιγά σιγά να φέρετε και τους γιατρούς εκεί πέρα και τις ομιλίες που κάνετε για τον Καραγκιόζη και το θέατρο. Για το Προμηθέας έκανε το. Να φανταστείς το θέατρο, έπαιζε και ο Σουηδός μέσα. Να αρχίσει και το θέατρο. Ο Προμηθέας είναι πολιτιστικό κέντρο. Δεν θα πρέπει να το αφήσουμε να εξαφανιστεί και να λέγεται τώρα ταβέρνα. Ο Προμηθέας δεν είναι ταβέρνα, είναι πολιτιστικό κέντρο. Βέβαια, πρέπει να είμαστε και εγώ μαζί σας. Βεβαίως, έχουμε μαθήματα για το κομπιούτερ, έχουμε μαθήματα για χορό, κρατάμε τα ήθη και εθιμά μας, τη γλώσσα μας βασικά. Αυτό δεν μιλάνε αγγλικά εδώ, μιλάνε ελληνικά, εντάξει, αυτή είναι, μιλάμε τη γλώσσα μας. Έτσι ακριβώς. Και πάλι σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι λες, να έχεις καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Ήταν η Προεδρίνα από το Πολιτιστικό Κέντρο Προμηθέας. Αύριο θα έχει ωραίο κέφι και πολύ χορό. Έχουν πάρει κάποια μέτρα, αγαπητοί φίλοι. Μην φοβάστε, είσαστε εντάξει. Και αν σας πάρουν και το μέτρο εδώ πέρα για τη θερμοκρασία σας, δωρεάν θερμοκρασία. Δηλαδή, δωρεάν μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος. Πήγα εχθές στη Τάπα. Πήγα σε ένα μαγαζί, ήταν ένα μαγαζί ας πούμε και είχε πάρα πολύ κόσμο στο Πανεπιστήμιο στη Τάπα,
Και βλέπω εκεί πέρα γραμμή ο κόσμος. Μου λέει μία, μου λέει, you have to wait on the line, μου λέει, θα φορέσεις τη μάσκα σου. Και του λέω, δεν έχω μάσκα τώρα, πότε βρω τη μάσκα. Την έχω στο κάρο και το κάνω μακριά παρκαρισμένο. Μου λέει, έχω εγώ μία, μου λέει, δωρεάν. Δεν μου έδωσε μία μάσκα, του νοσοκόμιου αυτού, μου λέει, από το μόξι. Και την έπιασε, με μυτοτσίμιδο τη μάσκα, όχι με τα χέρια τη. Έλεγα. Με μυτοτσίμιδο ένα μποξάκι, μου την έδωσε και φορέσετε. Α, λέω, εντάξει, λέω, θα την πάρω και μαζί μου τη μάσκα. Μου λέει, πάρτε μαζί σου, είναι free, δεν μπορεί να την χρησιμοποιήσει άλλο. Αλλά μόλις να περάσω μέσα, μου πάει το πιστολάκι. Λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, σου πάρω τη θερμοκρασία, να δούμε αν έχει πυρετό. Λέω, μέχρι στιγμής δεν αισθάνομαι να έχω πυρετό, τη λέω. Αλλά εδώ πρέπει στην Πανεπιστημιούπολη, πρέπει να σε μετράμε αν έχει πυρετό. Γιατί έχουμε πολύ κόσμο και πολλά παιδιά τα οποία δεν έχουν εμολυνθεί από τον κορονοϊό. Και θα πρέπει να σπάρουν τη μάσκα, τη θερμοκρασία σου, μην τυχόν είσαι μονισμένος και γεμίσεις 2.000 παιδιά. Λέω, έτσι πάει, βεβαίως, πάρε ό,τι στις θερμοκρασίες θέλεις να πάρεις. Εντάξει, πέρασα μέσα, δεν είχες υπόθεση. Μια φορά θερμοκρασία δεν είχα και όλοι οι υπόλοιποι δεν είχαν θερμοκρασία. Λοιπόν, μη σας τρομάζει το θερμόμετρο εάν σας πάρει κάποιος θερμοκρασία. Αγαπητοί φίλοι, ο Τράγκας άρχισε στο Virginia TV, προσπαθώ να βρω ωράριο και να καθορίσω κάποια ώρα για το σταθμό μας να μεταδίδει αυτή τη δύοωρη εκπομπή του Τράγκα. Να περιμένουν οι ακροατές μας. Έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα. Στα Facebook. Είμαι στο Facebook, αλλά αλλού και αλλού και αλλού και αλλού. Σαν κομίτης δηλαδή, διότι είμαι κομίτης. Εμφανίζομαι και εξαφανίζομαι σαν τον κομίτη στη σημερινή κοινωνία και στα σημερινά μίντια, αγαπητοί φίλοι. Πρέπει να γίνεις κομίτης UFO. Εκεί που σε βλέπουν για ένα second, κάνεις ένα μπουμ, ανακατεύεται η ατμόσφαιρα, μπουμ, εξαφανίζεσαι πλέον και δεν σε βλέπει κανένας. Προσπαθούν οι μάγκες να σου σταματήσουν να μιλάς. Δεν μπορείς να μιλάς. Δεν σου επιτρέπουν να μιλάς ελεύθερα, ελεύθερα. Και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ακόμα στα μίντια. Στον δρόμο μιλάς ελεύθερα. Αλλά στα μίντια σου λένε δικά μας και κάνουμε εμείς το κοντρόλ. Εγώ έχω το καράβι, εγώ το πάω στα βράχια και σας πνίγω όλους. Μπούμ. Με καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και με το δίκιο τους. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Ούτε μπορώ να τους κατηγορήσω τους ανθρώπους, αλλά μας αφαιρούν την ελευθερία λόγου, όπως και στην Ελλάδα, όπως και τα δικαστήρια που τα συζητήσουμε και σήμερα. Σήμερα θα έχουμε και τον αγαπητό μας τον φίλο, τον Φραγκούλη Φράγκο, για 8 λεπτά να μιλήσει. Έχουμε πολλά θέματα να συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Αύριο στην εκπομπή θα έχω μία έκπληξη για σας. Τρίτη, Τετάρτη θα είναι ο Ματαθίας, γιατί είπαμε θα έχουμε έτσι να τα πει όλα, πρέπει να μιλήσει ο Ματαθίας. Έχει στείλει σε 2.000 άτομα Εβραίους ότι ο σταθμός μας είναι, δεν είναι ρατσιστικός. Αλλά μετά όμως που τελειώνει να μιλάει, όχι ρατσιστής είμαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε ότι είμαι ο σταθμός αυτός εδώ. Λέει αυτός είναι θεότρελος κεφαλονίτης. Βάζει όποιον και όποιον και βγαίνει στον αέρα και ξερνάνε, λέει, και γίνεται χαμός στον πλανήτη. Άκου ο άλλος τη γράφει. Άκου ρε παιδιά, λέει. Μα είναι κατάσταση με αυτό τον τρελοκεφαλονίτη από την Κεφαλονιά, από τα Λοσόλια Κεφαλινίας. Ο μόνος και ο μοναδικός. Καλά, τόσο τρέλα έχει αυτός ο άνθρωπος. Ο άγγελος, ο αγγελάτος είναι για το ψυχιατρίο. Για μένα εννοώντας. Είναι, κυρίες και κύριοι, γράφει αυτός τώρα. Είμαι για το ψυχιατρίο. Διότι λέει, όλος ο πλανήτης, ακόμα και τα Ηνωμένα Έθνη, καταδικάζουν τη Χρυσή Αυγή σαν εγκληματική οργάνωση και ο Άγγελος Αγγελάτος, ο οποίος ούτε καν είναι χρυσαυγίτης, τους έχει στριμώξει στον αέρα 150 φορές, με τη Ρωσία, με το ένα και με το άλλο, δεξιούς, αριστερούς και κεντρώους όλους τους στριμώνει στον αέρα, τους κατεβάζει τα παντελόνια. Αλλά λέει, τι έπαθε τώρα.
έβαλε το λαγό, λέει, και πήρε, λέει, τη θέση του εισαγγελέα. Ότι εγώ πήρα τη θέση του εισαγγελέα. Είμαι με τον εισαγγελέα. Και ο εισαγγελέας υποστήριξε τη Χρυσή Αυγή. Ρε φίλε, ωραία αυτά που γράφεις. Τρελός είμαι, εντάξει, για ψυχιατρίο να πάμετε. Βρες μου κανένα γιατρό εκεί πέρα να με εξετάσει. Αλλά δεν πιστεύω να θέλω εγώ ψυχίατρο. Νομίζω μερικοί από εσάς και μερικές από εσάς θέλετε ψυχίατρο, διότι δεν μπαίνετε στο πνεύμα της αλήθειας. Δεν μπαίνετε στο πνεύμα το οποίο πραγματικά πρέπει να γνωρίζετε το τι συμβαίνει. Και εγώ είπα απλά, σε αυτό το σταθμό και τα κομμούνια θα μπουν και οι Εβραίοι θα μπουν και οι Σιωνιστές θα μπουν και οι Φιλελεύθεροι θα μπουν και οι Φασίστες θα μπουν και η Χρυσή Αυγή θα μπει και ο Μητσοτάκης θα μπει και όποιος θέλει άλλος θα μπει. Αυτή είναι η εκπομπή που λέγεται η ίδια η ονομασία της εκπομπής. Κάτσε να κλείσω αυτό το τηλέφωνο, γιατί είναι και ανόητα στα τηλέφωνα και να το λέει και πολύ φίλοι μου. Λέει, άγγελε μου, λέει, κλείσω και το τηλέφωνο να μην χτυπάει, λέει, και μα τρελαίνει. Γι' αυτό και αυτή η εκπομπή από δεκαετίες την έχουμε ονομάσει Ελεύθερη Γνώμη. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει να πει. Θέλεις να πιστεύεις στο Βούδα, δικαίωμά σου. Και τι έγινε λοιπόν? Θα μαχαιρωθούμε εμείς οι δύο, γιατί εσύ πιστεύεις στον Βούδα και εγώ πιστεύω στον Άγιο Γεράσιμο? Να έρθω και εγώ στην εκκλησία σου να δω τον Βούδα σου, έλα και εσύ στον Άγιο Γεράσιμο να δούμε και τον Άγιο Γεράσιμο. Και τι έγινε λοιπόν, φιλαράκια δεν είμαστε? Η παροιμία λέει, αγάπα το φίλο σου με τα λατώματά του. Και τώρα δεν θα έχεις κανένα φίλο. Άμα πας έτσι και το πας έτσι όπως το πας, δεν θα έχεις κανένα φίλο. Λοιπόν, θα περάσουμε το Φράγκο Φραγκούλη σε λίγο. Δεν είναι πολλή ώρα το η ομιλία, είναι μόνο 9 λεπτά. Και έχουμε και άλλα να παρουσιάσουμε και να πούμε. Αγαπητοί φίλοι, εκλογές έρχονται. Βάλαμε και παρουσιάσαμε και είδαμε από τη Νεβάδα τις ομιλίες και του Μιανού και του Αλνού και τα συμπεράσματα δικά σας. Δεν θα ήθελα να επηρεάσω κανέναν. Από ό,τι γίνεται, βεβαίως βγήκαν σε εφημερίδες πολλά αρνητικά για τον Καρλούτσο, για τον Άλεξ Καρλούτσο και για τον Αρχιεπίσκοπο Ελπιδοφόρο. Όπως σας είπα προηγουμένως, έκαναν και είχαν περίπου μισή εκκλησία γεμάτη στον Άγιο Νικόλα τον κινήρο Ιερέα, ο οποίος, ξέχασα το μου προσυσώ στο όνομά του, δεν θυμάμαι. Κώστα, άμα με ακούς να μας πεις για την παρέλαση δύο λόγια πριν πάμε στις ομιλίες, τι θα γίνει με την παρέλαση και για την 28 Οκτωβρίου κάτι θα κάνει η παρέλαση, διότι ξέρετε δεν θα κάνει χοροσπερίδα λόγω του ότι είναι το ζήτημα του κορονοϊού. Και το μεγάλο το χώρο είναι κλειστό και το μικρό χώρο της εκκλησίας στο Αγίου Νικολάου είναι κλειστό και η Αγία Τριάδα χώρο είναι κλειστά, όλα τα πάντα είναι κλειστά και όλες οι εκκλησίες πάνε και δεν πάνε. Άλλοι πάνε, άλλοι δεν πάνε, τέλος πάντων. Υπάρχει ο φόβος και ο τρόμος. Λοιπόν, εχθές ήταν εδώ ο Δεσπότης, τον καλωσορίζουμε τον Δεσπότη μας Αλέξιο, ο οποίος είχε ανακοινώσει και μου λένε πολύ, μα πώς θα τον διώξει ο Ελπιδοφόρος στον Αλέξιο. Είναι στο πρόγραμμα να εκδιωχθούν όλοι οι Μητροπολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. Άλλος με το ζόρι, άλλος με δικηγόρους ή άλλος θα τον πάρει με χειροπέδες μέσα. Αναλόγως την περίπτωση. Αναλόγως την περίπτωση. Σας είχα πει εδώ και ένα μήνα, δύο σε μια εκπομπή μου, το τι θα συμβεί. Από εκεί και πέρα μου λένε, ωραία Άγγελε, πού τα ήξερες? Ας είναι καλά το φανάρι και οι καλόγυροι. Τώρα θα πλακωθούν οι καλόγυροι εκεί μέσα και οι μοναχοί. Και από το Άγιο Όρος. Γιατί ευχαριστώ τους αγιορείτες. Θα κρατάτε εσείς αγιορείτες και μην ακούτε ούτε κυβερνήσεις. Και καλά τους έκανε και ο Τσίπρας. Τους Ρώσους κατάσκοπους από το Άγιο Όρος και τους έβγαλε έξω από την Ελλάδα. Καλά, το μόνο καλό που έκανε ο Τσίπρας, παιδιά, στην Ελλάδα. Το μόνο καλό που έκανε ο Τσίπρας στην Ελλάδα ήταν που έδιωξε τους καλόγυρους οι οποίοι ήταν κατάσκοποι
εναντίον της Ελλάδος, γιατί οι Ρώσοι θέλουν να πάρουν το Άγιο Όρος για να κάνουν βάση εκεί με πυρηνικά όπλα, τα S-400. Περιμένετε, θα ρωτήσω τα S-400 με την Τουρκία σε λίγο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Παρακαλώ κάνετε share την εκπομπή, γιατί είμαι σε άλλο site, στο Facebook, στο YouTube πηγαίνετε στο Greek Voice Live, Greek Voice TV Live Stream. Είμαι και εκεί κανονικά. Εκπέμπουμε σε άλλο κανάλι, γιατί έχουν γίνει τα κανάλια άλλο κάτω, ξέρετε. Διότι, όπως σας είπα και προηγουμένως, δεν πάμε πει στην αλήθεια. Τώρα, αυτά που λέω, ας πούμε, για το Άγιο Όρος, γράφουν μερικοί, κάνουν αυτά και λέει ο Αγγελάτος, λέει πολλά ψέματα. Αναλήθειες. Καλά, εντάξει. Εγώ τα λέω, γράφονται, μένουν στο αρχείο και μετά από κανένα χρόνο το θυμόσαστε και βγαίνουν και φωνάζουν όλοι. Αυτός ο σταθμός λέει πάντα τις αλήθειες. Και λέμε τις αλήθειες, διότι έχουμε ντοκουμέντα στα χέρια μας. Έχουμε έγγραφα. Μην με ρωτάτε που τα βρίσκω. Δεν χρειάζεται. Έχουμε ντοκουμέντα για το Κυπριακό, από την Αμερική, για την Ελλάδα. Βγήκε είδηση Σαββατοκύριακο από τον Deutsche Welle και με παίρνει τον Deutsche Welle τηλέφωνο, λέει πάρε μας το καλάκι πίσω, λέει, γιατί έχουμε αναλυθές ειδήσεις από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ακούστε ειδήσεις τώρα αυτές, και πρέπει τον Deutsche Welle να παρουσιάσει στο γερμανικό κανάλι τις αλήθειες στον ελληνικό λαό στην ελληνική γλώσσα, διότι ο Μητσοτάκης σας λέει ψέματα σχετικά με την Τουρκία και με τη Γερμανία, ότι είπε με τη Γερμανίδα. Και σας λένε ψέματα στην Ελλάδα για τη Γερμανία. Εγώ σου λέω, παιδιά, δεν ξέρω, μια φορά εγώ ξέρω ότι η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο χρήματα, τα οποία οι δικοί μας υπολείται κάνανε πλακάκια. Εγώ θέλω να παραδώσετε, όχι σε μένα, ναι, στους ανθρώπους αυτούς που υποφέρουν στην Ελλάδα και τους έχετε καταχρεώσει τα λεφτά τους πίσω από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεν τα δίνετε. Λοιπόν, τι να σας κάνω, να σας βράσω. Αλλά λένε όμως, και έκανα post τον Deutsche Welle. Μόλις έγινε post αυτό και κάτι άλλο, γεια σου χαράλαμπε. Γεια σου χαράλαμπε. Όλα πήγανε κατά διαβόλου. Κακός ο Αγγελάτος. Μ' αρέσει, παιδιά, δεν τα λέω εγώ αυτά τα πράγματα. Είναι ντοκουμέντα τα οποία πέσανε στα χέρια μου από τη Γερμανία και από τον Deutsche Welle. Ντοκουμέντα. Διαβάστε, είναι πάρα πολλά. Να συντονιστείτε και στο ραδιοφωνικό σταθμό κάποια στιγμή, αύριο το μεσημέρι κάποια στιγμή, και θα παρουσιάσω ηχητικό από τον Deutsche Welle που να λέει για αυτό το πράγμα. Και διάφορους άλλους σχετικά οι σχέσεις Μητσοτάκη με τη Γερμανία, και ότι η Γερμανία κατηγορεί το Μητσοτάκη ότι λέει ψέματα στον ελληνικό λαό για το θέμα της Τουρκίας, για το θέμα του καραβιού που πάει εκεί, το ερευνητικό καράβι της Τουρκίας που πάει στην Σαλοδεκάνησα και την αράζει έξω από το Καστελόριζο κτλ. Και ότι αυτά είναι βοήθημα του Μητσοτάκη να είναι εκεί η Τουρκία. Και λένε τώρα, λένε, πηδάω από θέμα σε θέμα, συγγνώμη, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά σήμερα, anyway. Και λένε, αγαπητοί φίλοι, γιατί με τον Τσίπρα οι Τούρκοι δεν βάζανε ελληνικό, τουρκικό καράβι, ερευνητικό καράβι στο Αιγαίο. Γιατί? Το μόνο που κάνανε οι Τούρκοι, αν θυμόσαστε και υπάρχει η εκπομπή μου στην Ελεύθερη Γνώμη, που παρουσίαζα τον Καμένο που είχαν με φέρει εδώ και κάνανε σούσουρο που τον πήρα από το αεροδρόμιο με την πρόξενο στην είχαμε πάει εκεί και το υποδεχτήκαμε και τον έβαλα ζωντανά και μετά έγινε παγκόσμιο το κλίπ αυτό και τι έγινε και η Αγγελάτη κάτι συμβαίνει, Μπιλιράκης κάτι συμβαίνει, γιατί πήγε στη Τάπα και τι θα συζητήσουν και εκεί είναι η μεγαλύτερη βάση της Αμερικής, το McDill Air Force. Προσέξτε. Τα ξέραν όλα αυτά οι μάγκες.
Και γιατί προσγειώθηκε εκεί το αεροπλάνο, σε πράγματι αεροδρόμιο και κουτσομπολιό και μπακαλάκια δεν φτάνανε και τα λέει και τα λέει και τα λένε. Έγινε όμως καλή δουλειά εδώ με την παρέλαση. Γιατί, εδώ θα θέλω να μην παρεξηγήσετε, μην παρεξηγείτε κάποιες ομοσπονδίες, κάποια λόμπις και κάποιοι που το παίζουν λομπίστες στη Νέα Υόρκη και στο Ουάσιγκτον και στο Σικάγο για να κάνουν χρήμα στην τσέπη τους και ποτέ να μιλήσουν το Κυπριακό και ποτέ να μην έχουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και ποτέ να μιληθεί κανένα ελληνοτουρκικό θέμα μέσω της Αμερικής. Εξαιτίας των ελληνικών λόμπι το οποίο έχουμε, διότι αν δεν υπάρχει πρόβλημα με την Τουρκία και λυθούν τα προβλήματα μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, δεν θα υπάρχει κανένα λόμπι. Γιατί δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τους Ιταλούς, ούτε με τους Κύπριους, ούτε με τους κάτω στην Αφρική, ούτε με κανέναν. Μόνο με την Τουρκία. 47 χρόνια έχουν αφήσει την Τουρκία μπουμ κόντρα με την Ελλάδα. Και τα λόμπι στα ελληνικά βοηθάνε να υπάρχει κόντρα και οι ομοσπονδίες μαζί. Μη σας λέει έχουμε εθνικές, λέει, κάτι καραγκιόζιδες, έχουμε, λέει, εθνικές επιτροπές, τα εθνικά μας θέματα, τα δήμους κόγκρεσμεν και βλακείς και τουμπανίες. Η μεγαλύτερη επιτυχία, κυρίες και κύριοι, και το λέω και είμαι και υπερήφανος, ήταν όταν ήρθε ο καμένος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πήγαμε εδώ το κανάλι μας και η Επιτροπή της Φεραλάσσος να φέρουμε τον Πάνο Καμένο για την παρέλαση. Και εδώ έγινε το καλό μαγείρεμα για τις καλές σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και για τα θέματα της Τουρκίας και άλλα θέματα τα οποία κανείς δεν θέλει να λέει στην Ελλάδα. Διότι γνωρίζουμε πολύ καλά όλα τα social media στην Ελλάδα, όχι τώρα, από ανέκαθε, από 47 χρόνια, είναι εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μισούν τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όλοι οι δημοσιογράφοι σε όλα τα κανάλια της Ελλάδος, τη μισούν την Αμερική. Αλλά αν δεν ήμουν στον αέρα και ήμουν σε ένα καφενείο, θα σας έλεγα με διαφορετικό λεξιλόγιο τι κάνει ο πισινός τους για να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Πόσοι από αυτούς με παίρνουν τηλέφωνο και με παρακαλούν, πες το, έτσι κάνουν ακριβώς. Μην κάνω και εγώ τον καραγκιόζη τώρα και τον οθοποιώ. Πες άκυρε, σε παρακαλώ, πες στο Κασπιλιράκι. Μας ακούσει κανένας από την κυβέρνηση να μου βγάλει πράσινη κάρτα να έρθω στην Αμερική. Ξέρετε πόσοι από αυτούς τηλεφωνάνε από τα μεγάλα κανάλια. Δεν θέλω να πω τα ονόματά τους στο παιδί. Άγγελε, μας ταλαιπωρούνε. Δεν έχουμε δημοκρατία εδώ. Και δεν τα λέτε στον αέρα, του λέω, ρε παιδιά. Πού να τα πούμε, θα μας κόψουν μισθό, θα μας διώξουν. Πρέπει να ακολουθούμε τη γραμμή του George Soros. Όλα τα κανάλια. Διότι αν δεν τα πούμε αυτά τα πράγματα, πάει. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Και έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν απόλυτο δίκιο. Να επανέλθω με τον Τσίπρα, γιατί ο Τσίπρας δεν έκανε τίποτα. Πήγες, πρωτού γίνει πρωθυπουργός Ελλάδος, ήμουν κουραζιέρα. Και μάλιστα πήγε και έγινε σούσουρος, γιατί πήγε στο Τέξας με το προεδρικό αεροπλάνο. Μην κάνω εκεί γραμμή, ήταν πρωθυπουργός τότε. Γιατί πήγε στο Τέξας ο Τσίπρας. Εγώ τους λέω, παιδιά, λέω, κοιτάξτε, ένας δεν είναι κάτι το πρωτοφανές που συμβαίνει αυτό. Θυμάμαι παλιά με έπαιρνε ο Γιώργος Μπίστης τηλέφωνο και έπαιρνε και τον παπά τον συγχωρεμένο του Αγίου Νικολάου, τον παπά Τρίφωνα, και λόγω ότι είχαμε και έχουμε πάντα καλές σχέσεις, ξέρετε, με την πρεσβεία στην Ουάσιγκτον. Όταν θέλουν κάτι, δεν έχει σημασία ποια κυβέρνηση είναι. Εμείς, λέω, ο σταθμός μας είναι σε ένα εθνικό. Όπως και με τον Μητσοτάκη και με τον Παπανδρέου και με τη Μαργαρίτα και με τους πρεσβευτές και με τους υπουργούς. Πάντα έχουμε. Δεν μας ενδιαφέρει ποιος είναι. Άλλα λέω στον αέρα εγώ. Άμα δεν συμφωνώ για το Κυπριακό, για το ένα και το άλλο, για το Μακεδονικό. Άλλο, αυτά είναι πολιτικά. Αλλά αν έρθει σαν κράτος ελληνικό εδώ, εμείς
θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε να το παρουσιάσουμε σαν αρχηγό ενός κράτους. Και αγαπητοί φίλοι, όταν ήρθε εδώ πέρα ο Τσίπρας, είχε μερικές συζητήσεις, δεν θα πούμε ποιους. Όταν γύρισε στην Ελλάδα, πήρε αέρα ο Καμένος, έως ότου που ντυνόταν και στρατιωτικός και πήγαινε στη Ρόδο, πήγαινε δεξιά-αριστερά, φωνάζανε οι Τούρκοι και λέγανε στην Ευρώπη γιατί πάει ο Καμένος στρατιώτης ντυμένος, απαγορεύεται, γιατί να πετάει από εκεί, τα θυμόσαστε. Όλο επιθέσεις κάνουν του Καμένου ο Ερντογάν. Δεν λέγανε για τον Τζίπρα, για τον Καμένο. Αλλά η Αμερική, που δεν τα λένε αυτά στην Ελλάδα, έστειλε εντελώς δωρεά οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 75 μαχητικά ελικόπτερα. Δωρεάν. Εκατομμυρίο δολαρίων αξία στα ελικόπτερα αυτά. 75 από αυτά. Ξέρετε τι εννοεί αυτό. Οι καλές σχέσεις της Ελλάδος Αμερικής. Κανένα κανάλι ήθελε να παρουσιάσει τα νέα αυτά, μολάχα η ΕΡΤ. Και όταν ο πρέσβης παραβρέθηκε και είχε αναλάβει ο Μητσοτάκης στις αρχές εδώ και ένα χρόνο, και ήταν ο πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, έγινε η τελετή για την παραλαβή των ελικοπτέρων που είχε ψήσει ποιος? Ο Πάνος Καμένος. Ο προδότης που τον αποκαλείτε εσείς. Γιατί για μένα δεν είναι προδότης ο άνθρωπος. Δεν είναι προδότης. No. Ήταν εκεί ο αρχηγός από τον ΝΑΤΟ, του Αμερικανικού στρατού και αεροπορίας, ήταν ο πρέσβης και είχαν καλέσει στο αεροδρόμιο εκεί που ήρθαν τα ελικόπτερα και προσλάβανε τα ελικόπτερα και ο Πάνος Καμένος. Και είπε ο Αμερικανός ένα πράγμα. Προς χάρη του Πάνου Καμένου, κυρίες και κύριοι, έχετε αυτά τα ελικόπτερα, τα μαχητικά ελικόπτερα, εντελώς δωρεάν στην Ελλάδα. Και γυρίζετε μερικοί από εσάς να με βγάζετε ψεύτη. Ο Αγγέλτς λέει όλο ψέματα, γράφετε δεξιά και αριστερά, τα μεγαλύτερα ψέματα που υπάρχουν στην κοινωνία τα λέει ο Αγγελάτους. Εγώ τα λέω τα ψέματα, οι αριστεροί δουλεύουν στην Ελλάδα. Και με το Μητσοτάκη γίνεται μια καλή δουλειά. Να τα λέμε και τα καλά, εντάξει. Και με το Μητσοτάκη γίνεται μια καλή δουλειά. Το ταξίδι που έκανε εδώ στο Τάπος Πριντς, ο Μητσοτάκης έγινε τόσο exciting που κανένας πολιτικός δεν είπε στις ομιλίες του στην Ελλάδα και εδώ στο χωριό, το μοναδικό χωριό στον πλανήτη επάνω εκτός Ελλάδος, Τάπος Πριντς, χτυπάει η καρδιά της Ελλάδος. Και το πω Μητσοτάκης. Τσαντίζονται οι Νεορκέζοι και τσαντίζονται και από την Αυστραλία κάποιοι άλλοι, γιατί ο Μητσοτάκης αναφέρθηκε για τους Φουγκαράδες στο χωριό. Μα αυτή είναι η πραγματικότητα, ρε παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αυτή είναι η αλήθεια. Και εγώ δεν λέω συμπαράσταση. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Σημαία, τα πάντα όλα. Έθνος, Ελλάδα. Και είμαστε και περήφανοι. Και πρέπει να το κρατήσουμε το χωριό ελληνικό, όπως θα πρέπει να κρατήσουμε και το καθεδρικό ναό του Αγίου Νικολάου ελληνικότατο, με ελληνικές λειτουργίες, όπως πάντα ήταν και θα είναι, χωρίς να έχουμε τα παρατράγουδα αυτά που θέλουν μερικοί Νεορκέζοι, εννοώντας από την Αρχιεπισκοπή. Άλλη εκπομπή για αυτή. Ο Μητσοτάκης που ήρθε εδώ, κυρίες και κύριοι, μίλησε με τον Κάς Μπιγελάκη, μίλησε με πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ήταν λομπίστες, απλοί άνθρωποι, και οι οποίοι αυτοί κάνουν καλύτερη δουλειά μαζί και ο σταθμός, όπως και με τον Καμένο, από ό,τι κάνει ένα λόμπι. Και εγώ τους το λέω από χρόνια, λέω, ποιο λόμπι, λέω, αυτοί είναι μόνο να τρώνε λεφτά, λέω, να κάνουν ένα ντίνερ, λέω, 5.000 δολάρια το πιάτο. Φέρνω και ένα πολιτικό και μιλάει εκεί πέρα και τους λέω, ο πολιτικός, όπως έγινε το τελευταίο μέσω πώς έγινε, τι λέει, μέσω Zoom και κάτι βλακίες,
10 άτομα και μπήκαν εκεί πέρα οι αρχηγοί των λόμπι και ομοσπονδίες με την Πολώση. Θα το βρω το βίντεο, το βάλω πάνω. Και τους δουλεύει η Πολώση και τους λέω, ακούστε κάτι λέει παιδιά. Η Τουρκία είναι δικιά μας, του Δημοκρατικού Κόμματος. Και εμείς θα τη βοηθάμε. Μείναμε αυτό το σώμα όλοι τους αυτοί. Και λέω τώρα που ξέρω πολλούς από αυτούς, λέω καλέ σας τρελή. Δεν την ξεχέζατε τη γυναίκα αυτή και έτσι είπετε εμείς, δεν πρόκειται εμείς να σε ψηφίσουμε καθόλου στην Καλιφόρνια. Είπε τέτοιο πράγμα. Και ντρέπονται να το πούνε και το διαδώσουν. Εγώ το έχω το βίντεο όμως στο αρχείο μου. Όταν το είδα τρελάθηκα. Λέω καλά τι είδους λόμπι είναι αυτά. Έβαλα τον άλλον ναι, από το Σικάγο αριθμό σα. Και κάνουν campaign για να βγει αυτή πάλι στο Senate. Τέτοια ελληνικά λόμπις έχουμε. Υπέρ της Τουρκίας. Υπέρ της Τουρκίας. Η Τουρκία έδωσε 50 εκατομμύρια στην Ιμάν, πώς λέγεται αυτή από τη Μινεσότα. Για να και λέει ο Ερντογάν, για να διατηρήσουμε λέει τις καλές σχέσεις στο Congress. Δεν έχει σημασία ποιος θα είναι ο πρόεδρος, φτάνει αυτή να είναι μέσα για να μπορεί να σαμποτάρει τους Εβραίους και τον υπόλοιπο κόσμο και να είμαστε εμείς και να έχουμε δύναμη Τουρκοί. Το καταλαβαίνετε τι γίνεται. Πάμε στην Τουρκία. Η Τουρκία άρχισε να συναρμολογεί και να κάνει τεστ με τα S-400. Το State Department αρχίζει να τσινάει εναντίον της Τουρκίας. Καλά τσινούσε από την αρχή. Και τώρα βλέπετε έχει γίνει μια αντιστροφή. Βγάζουν μια φωτογραφία του Τραμπ και λέει είναι φιλαράκια και ακόμα πιστεύουν τα παραμύθια στην Ελλάδα ότι αυτός έχει πολυκατοικίες και έχει συμφέροντα από την Τουρκία. Και το New York Times τους διέψευσε όλους με αυτά τα οποία σας λένε στην Ελλάδα και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο. Από το New York Times δεν υποστηρίζει τον Τραμπ. Δεν τον θέλει καθόλου. Αλλά είπε την αλήθεια σχετικά με τις πολυκατοικίες που λέτε εσείς ότι είναι του Τραμπ. Δεν είναι του Τραμπ, εγώ το είχα πει στον αέρα. Καλά ρε, σοβαρολογείτε. Ο άνθρωπος κάνει business και κάνει business πρωτού γίνει πρόεδρος. Πού λέγε το όνομά του. Μα κάνει να έλεγε εγώ, θέλεις το όνομα Αγγελάτος, δώσ' μου ένα εκατομμύριο δολάρια. Ενίκιο. Θα ήταν καλό. Αδυστυχώς όμως, αυτός είχε την τύχη. Μεγάλο όνομα, από μικρό παιδί, λεφτά είχε και λεφτά κάνει. Γιατί του λέει, άμα έχεις λεφτά κάνεις και παραπάνω λεφτά. Έτσι πάει η δουλειά. Πούλα και το όνομά του. Έχω μια γραμμή, ας την ακούσουμε γιατί περιμένει πολλή ώρα και μετά πάμε στον Φράγκο Φραγκούλη. Για το Κυπριά, θα μας μιλήσει για, το, για την Τουρκία κτλ. Α, έκλεισε αυτή τη γραμμή, δεν πειράζει. Ας ακούσετε κυρίες και κύριοι τον Φράγκο Φραγκούλη. Είναι pre-recorded αυτό και θα τον έχουμε ζωντανά. Δεν ξέρω ακριβώς πότε, μάλλον την Πέμπτη να τον έχουμε ή την άλλη εβδομάδα ζωντανά στον αέρα. Κύριε Σεγαντάρη, καλημέρα σας, καλημέρα στον κρατά σας. Τι κάνετε? Πώς βλέπετε, πώς βλέπετε καταρχάς αυτό το κτίσιμο του φράχτη? Νομίζω ότι είστε υπέρ. Αυτό που θέλω να σας πω για το φράχτη είναι ότι είναι μια σωστή ενέργεια. Βέβαια η ιστορία του είναι παλιά, έχει δεκαετία και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να το δούμε λίγο διαφορετικά. Δηλαδή θα ήθελα να σας πω το εξής. Εντάξει, ο Λευτέρης ο Οικονόμου ήταν αρχηγός τότε της ελληνικής αστυνομίας, εγώ ήμουν αρχηγός στρατού. Το 10 είχαν πει 38.000 πρόσφυγες και μετανάστες, όπως θέλετε, παράτυποι ας τους πούμε. Λοιπόν, και το κακό είχε παραγίνει. Μιλάω για το 10. Τότε ήταν, λοιπόν, κύριε Φράγκο, που είχε συζητηθεί για πρώτη φορά, έτσι. Μ' ακούτε καλά? Ναι, ναι, πολύ καλά. Λοιπόν, παρότι είχαμε κάποιες αντιρρήσεις σαν Γενικό Επιτελείο Στρατού, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει ο φράχτης για να σταματήσει αυτή η παράνομη είσοδο στην πατρίδα μας. Μετά το ολοκληρώσαμε πλέον και σαν Υπουργοί, διότι είχε κολλήσει στις διαδικασίες εκεί το Μάιο με την κυβέρνηση του κ. Πικραμένου. Και χαίρομαι που σήμερα πάνω ο Λευτέρης ο Οικονόμου ως Υπουργός πλέον του Υπουργείου Προστασίας
του πολίτη είναι πάνω. Όλα αυτά καλά. Θα σας πω όμως κάτι το οποίο είναι πολύ συγκεκριμένο. Κανένα κόλλημα, οποιοδήποτε και αν είναι, όσο και αν είναι τέλειο, δεν αποτρέπει. Εκείνο που αποτρέπει είναι η παρουσία και η ισχύς η δική μας. Θα μου πείτε, προσλαμβάνονται 1000 συνοριοφύλακες. Πολύ καλή ενέργεια, αλλά όταν κλείνει την 7η μηχανοκίνητη ταξιαρχία στον Προβατών, η οποία ήταν ακριβώς εκεί στο σημείο στο οποίο κατασκευάζεται ο φράχτης, και αδυνατίζεις και πάλι την άμυνά σου. Και τι θέλω να πω. Κάποτε είχε γίνει μια αναδιοργάνωση προ 20 ετών και είπαν ότι πρέπει να κατέβει η δύναμη του στρατού, για παράδειγμα λέω ένα νούμερο, στις 135.000. Μετά καταλήξαμε ότι πρέπει να είναι 95, τώρα πάμε στις 60, δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να αποφασίσουμε. Θέλουμε να έχουμε ισχυρές ένοπλες δυνάμεις. Θα πρέπει αυτό το σπορ το οποίο λέγεται ένοπλες δυνάμεις είναι ακριβό. Κατά την άποψή μου. Με ποια έννοια το λέω. Όταν χρωστάς 330 δις, κύριε Πρωθυπουργέ, κάντα 335, είσαι 15 μήνες στην κυβέρνηση, δεν δικαιολογείται να λες εντός της Βουλής ότι έχουμε χαμηλή διαθεσιμότητα στα υπτάμενα μέσα και ενώ στα αεροσκάφη, ούτε να πηγαίνεις να κάνεις τάχαμ δίθεν συμφωνία με τη Γαλλία για να φέρεις τις δύο φρέμ άμεσα, να πάρεις και τα λαμπάρ και μετά να κάνεις πίσω και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Έτσι άμυνα δεν γίνεται και ο Τούρκος θα συνεχίσει αυτή την άσχημη και κακόηχη λέξη, όπως λέγεται, τσαμπουκά, και θα σου αμφισβητεί συνεχώς τα κυριαρχικά δικαιώματα. Πείτε μας λίγο παραπάνω για αυτή την... τι εννοείτε δηλαδή, ότι έπρεπε να γίνει πιο άμεσα... τι πληροφορίες έχετε για αυτή την επαναχώρηση που λέτε για την ελληνική συνεργασία με τη Γαλλία? Θέλω να σας πω, με όλο το σεβασμό προς ο κρατάς σας. Δεν λέω ότι πρέπει να πάμε σε μια τρελή κούρσα εξοπλιστικών. Αλλά εκεί που πραγματικά έχουμε πρόβλημα, θα πρέπει να το επιλύσουμε. Οι κατάλληλοι να το εισηγηθούν είναι η σημερινή ηγεσία, η σημερινή αρχηγή των κλάδων. Εάν εγώ πω, για παράδειγμα, πάρτε τον τάδε τύπο αεροσκάφους ή την τάδε τύπου φρεγάτα, συνειρμικά και πολύ σωστά όλοι θα σκεφτούν ότι αυτός κινείται στον χώρο των οπλάδων. Είναι, που λέω όμως, και το ξέρω, βέβαια, είναι αμαρτωλή ιστορία στην Ελλάδα, κακά τα ψέματα, γιατί ήταν πάντα ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των δαπανών του ελληνικού κράτους. Ναι. Εκείνο που όμως το οποίο θα σας πω είναι ότι η χαμηλή επάνδρωση, ιδιαίτερα των μονάδων του στρατού ξηράς, δεν δικαιολογεί αυτά τα οποία γίνονται τώρα. Δηλαδή, λέμε ότι θέλουμε ισχυρές ενόπλες δυνάμεις και σε κάποιους μήνες κλείνουμε τη δέλτα μοίρα καταδρομών. Για να αυξήσουμε, λέει, τη δύναμη των υπολείπων μονάδων καταδρομών. Έτσι αποτροπή δεν γίνεται. Όταν ο κύριος Μεϊμαράκης πριν από τις εκλογές του 9, του Οκτωβρίου του 9, πήγε την φυτή από το 12μηνο στο 9μηνο, είπανε τότε ότι θα προσλάβουν 30.000 επαγγελματίες οπλίτες. Η τότε ηγεσία τους είπε, κύριοι, με μισθοφορικό στρατό δεν πάμε πουθενά. Ένας επαγγελματίας οπλίτης στοιχίζει τετραπλάσια από το να έχεις στρατιώτες, ακούστε αυτό που θα σας πω, ναι, να υπηρετούν 9 μήνες, αλλά ναι, είναι η παρουσία τους 15μηνοι στο στρατό. Τι εννοώ? Το υπόλοιπο 6μηνο βάλ τους ένα βιβλιάριο 6 μισθούς κατώτερους, μάθε τους ένα χρηστικό επάγγελμα, να μπορούν έξω να αντιμετωπίσουν τη ζωή και μάλιστα σε εθελοντική βάση. Δεν θέλει ο άλλος να παραμείνει πλέον του 9 μήνου. Πολύ καλά. Θα παραμείνει ο άλλος, ο οποίος και χρηστικό επάγγελμα θα πάρει και θα έχει και ένα βιβλίο όταν βγει έξω, να μπορεί να δουλέψει και να βοηθήσουμε και την οικογένειά του, η οποία λόγω της κρίσης όλοι οι Έλληνες αντιμετωπίζουν προβλήματα. Κύριε Πρέπει Φράγκο, με πολύ λογική, με πολύ σύνεση, να δούμε και το θέμα της αμήνης, αλλά και πόσο αντέχει οικονομικά η χώρα. Μιλάτε για μια ενίσχυση των στρατιωτών και δι των οπλιτών. Θέλω να σας ρωτήσω, σε αυτή την εποχή που τα δόγματα, φαντάζομαι και τα στρατιωτικά δόγματα, έχουν αλλάξει πολύ έντονα, είναι όντως ένας αποδοτικός τρόπος για την αποτροπή ενός πολύ μεγαλύτερου αντίπαλου όπως η Τουρκία, ή τελικά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι τρόποι αντιμετώπισης του? Γιατί ο κόσμος αλλάζει, αλλάζει παντού, αλλάζει την οικονομία, αλλάζει στο στρατό. Δεν πιστεύετε ότι κάποια πράγματα έχουν μεταβληθεί και θέλουν εναλλακτική αντιμετώπιση? Κύριε Σεκαντάρη, με όλο το σεβασμό σε αυτούς που μας ακούν, σας λέω υπεύθυνα ότι μακάρι η χώρα μας να ήταν κάπου πιο βόρεια και να μην είχε μία διφάγκο γείτονα η οποία αμφισβητεί τα πάντα.
όχι απλώς τα κυριαρχικά της δικαιώματα, όχι απλώς θέλει να ακυρώσει τη συνθήκη της Λοζάνης που είναι το επιστέγασμα των σημερινών συνόρων, όχι ότι δεν σου επιτρέπει να εφαρμόσεις το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, και εγώ δεν μπόρεσα να καταλάβω γιατί θέλουμε να πάμε στη Χάγη και όχι στο Αμβούργο που είναι το εξ αντικειμένου εξουσιοδοτημένο και με γνώση του θέματος για εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Ναι, διότι δεν μπορεί να σου λέει ο Τούρκος κάσους μπέλι αυτό που έχουν κάνει όλα τα κράτη του κόσμου, που έχουν ανακηρύξει τα 12 ναυτικά μίλια. Έχουμε και όμως... σέβομαι ότι ακόμα και ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, αλλά και κάποιοι άλλοι οι οποίοι πλέον κινούνται σε μία, θα έλεγα, λιγότερο υπεύθυνη θέση, μιλάνε πλέον για 12 ναυτικά μίλια παντού. Δεν μπορεί να σου επιτεθεί η Τουρκία όταν είσαι και μέλος του ΝΑΤΟ και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι εφαρμόζεις το διεθνές δίκαιο. Το είπε και ο Ρώσος, ο πρέσβης, παρά τις αγαθές σχέσεις της παρούσης περίοδου που έχει η Ρωσία με την Τουρκία. Έχετε φορέσει τη στολή παραλλαγής πριν από 50 περίπου χρόνια. Συγχωρέστε μου, αν σας προσθέσω μερικά. Δεν θεωρείτε ότι σήμερα το παιχνίδι έχει αλλάξει και για την Τουρκία? Ότι έχει απλωθεί ξαφνικά σε πάρα πολλά μέτωπα? Ότι παίζει ένα ρυψοκίνδυνο παιχνίδι που δεν μας είχε συνηθίσει τις προηγούμενες δεκαετίες και ένα ρυψοκίνδυνο παιχνίδι που έχει κοντά ποδάρια γενικότερα? Δεν υπάρχουν δηλαδή ευρύτεροι μοχλοί που πιέζουν αυτή τη στιγμή τον Ερντογάν, και άρα μήπως και αυτό επηρεάζει τη στρατηγική μας? Κύριε Σεκαντάρη, καταλάβατε τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι έχει απλωθεί πολύ. Θέλω να σας πω με δύο κουβέντες. Όταν έγινε το εμπάργκο όπλων, γιατί και τώρα ζητήσαμε εμπάργκο όπλων στην Τουρκία, όταν έγινε το εμπάργκο όπλων μετά την εισβολή στην Κύπρο και κυρίως από τους Αμερικανούς, οι Τούρκοι παράτησαν την ενδοσκόπηση και ασχολήθηκαν με το πώς θα αναπτύξουν τη δικιά τους εγχώρια αμυντική βιομηχανία. Για αυτούς δεν είναι αμυντική, είναι πολεμική βιομηχανία, διότι είναι για επιθετικούς σκοπούς. Τους διακατέχει ένας υπεριαλισμός, μια μαξιμαλιστική νεοοθωμανική νοοτροπία επέκτασης του ζωτικού τους χώρου. Και εφαρμόζοντας αυτή τη λογική, όπως είδατε, έχουν απλωθεί και μπήκαν και στο Ιράκ, κατέχουν μέρος του Ιράκ, κατέχουν μέρος της Συρίας, εισέβαλαν στην Κύπρο, με λάθη δικά μας, με έναν ανόητο Ιωαννίδη, ο οποίος δεν είχε διασφαλίσει το επόμενο βήμα όταν έκανε το πραξικόπημα εναντίον του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, και ήρθαμε εδώ που ήρθαμε. Τώρα μας απλώνεται στη Σομαλία, στη Λιβύη, έχει φοβερό οικονομικό πρόβλημα. Ακριβώς. Αλλά επειδή ξεκίνησε από χαμηλή οικονομική βάση, πάει να το ξεπεράσει. Εκείνο που ξεπερνάει όμως η Τουρκία σήμερα είναι με το θράσος της, απειλεί τους πάντες. Δεν υπολογίζει πλέον κανέναν. Ποντάρει στο ότι η Γερμανία έχει, τα ξέρουν βέβαια οι θεατές, οι αγροτές σας, ότι έχουν οι Γερμανοί 70 δις επενδύσει εκεί με 4.000 εταιρείες, ότι ποτέ δεν πρόκειται να την κάνουν να πάρουν μέτρα εναντίον της Τουρκίας, τα οποία να τη χτυπήσουν, διότι ουσιαστικά θα χτυπήσουν τη δική τους οικονομία. Και όλα αυτά τα περί αλλαγής δόγματος, εάν ήμουν Σουηδία ή Ελβετία θα το έλεγα. Εδώ πρέπει να ενισχύσουμε πάση θυσία τη δική μας αποτρεπτική δύναμη και να είναι εμφανής. Δεν μπορεί να μιλάμε ότι επειδή τα υποβρύχια είναι αφανή, όταν η Τουρκία ήδη μέσω Γερμανίας θα πάρει άλλα 6 τέτοια. Θα σας θυμίσω κιόλας. Θα σας θυμίσω ωστόσο. Η Τουρκία έχει τους S-400 και τους δοκιμάζει, και εσύ προβληματίζεσαι αν οι S-300 πρέπει να δοκιμαστούν. Η νομιμότητά μας, η χαμηλή μας τόνη, αυτή θα έλεγα η τουρκοφοβία ή η πολιτική του κατευνασμού που χρησιμοποιήθηκε κατά χώρον όλες αυτές τις δεκαετίες, έχει αποθρασύνει τον Τούρκο. Προετοιμάζονταν για τη σημερινή τους πολιτική. Μάλιστα. Δεν το κάνανε τυχαία. Και η αιμονή των Τούρκων είναι ως εξής. Στηρίζεται στην εξής φιλοσοφία. Υπάρχει μια τουρκική παροιμία που λέει: ζήτα εσύ και ας μην έχεις δίκιο. Έστω και μία τρίχα αν πάρεις είναι κέρδος. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, όταν ο κύριος Γεραπετρίτης, με όλο το σεβασμό για το χώρο που κατέχει, για το θεσμικό του ρόλο, είπε ότι η κόκκινη γραμμή είναι τα 6 ναυτικά μίλια, είναι σαν να έδωσε το δικαίωμα, που το έδωσε το δικαίωμα στα τουρκικά μιμιέ, όπως είστε ενημερωμένος, να πανηγυρίζουν διότι η Ελλάδα ουσιαστικά παραιτήθηκε από τα 12. Που δεν είναι έτσι όμως. Που δεν έχει κανένα δικαίωμα να πει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και θα... απορώ, ναι, πώς αυτή η λογική συνεχίζει σήμερα να υπάρχει σε μια κυβέρνηση η οποία έχει την αποδοχή του ελληνικού λαού, και πώς συνεχίζουμε να λέμε κάθε φορά στους Ευρωπαίους πάρτε μέτρα όταν ξέρουμε ότι μας κοροϊδεύουν και δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ πίσω τίποτα. Ας κοιτάξουμε λοιπόν εμείς να είμαστε δυνατοί, να επανέλθει η οικονομία στην κανονική της
πορεία για να μπορέσεις να έχεις και ισχυρή άμυνα και να δώσεις και τα όπλα στη διπλωματία να μπορέσουν να ανταποκριθούν. Πρότασή μου, άμεσα ανακηρύσεις. Και να κλείσουμε με αυτό, γιατί πρέπει παντού, να πάμε σε διάλειμμα. Αφού προηγουμένως ενισχυθείς. Και τότε λες του Τούρκου, παραβιάζεις και αρχικά δικαιώματα. Και δεν μπόρεσα να καταλάβω ποτέ γιατί δεν ανακηρύξαμε αποκλειστική οικονομική ζώνη, αλλά πήγαμε στον 28ο μεσημβρινό με την Αίγυπτο και δεν υπογράφουμε με την Κύπρο που μας παρακαλεί από το 2004 τότε εκεί. Αν δεν κάνουμε αυτά τα βήματα, κύριε Σεκαντάρη, αν δεν ενισχυθούμε, αν δεν προετοιμαστούμε για αυτό που μας περιμένει, κανένας φράκτης δεν πρόκειται να κρατήσει τον Τούρκο, ο οποίος λυσομανά και αφισβητεί και τη μονιμότητα της Θράκης. Και αν δείτε τη Μελαχρινή Μαρκίδου, μια κομωτινέα δημοσιογράφο, τι γράφει σήμερα σε ένα site, δεν θα πω ποιο site, και λέει ο κύριος Πρωθυπουργός ποτέ δεν θα δει την πραγματικότητα που κατατρέχει και κατατρίβει με τη μιζέρια την ελληνοτουρκική μεθόριο, τους Έλληνες που ζουν εκεί, και δεν πάει κάτω στο ποτάμι να δει πώς ζουν αυτοί και γιατί πήγαν 70.000 δυτικοθρακιώτες και μάλιστα τον ομό Εύρου, με αποτέλεσμα να μην έχουμε ούτε καν από εκεί να μπορέσουμε να μαζέψουμε τοπική εφεδρεία, τότε δεν πρόκειται να καταλάβουμε τίποτε. Να σας ευχαριστήσω όταν πάρα πολύ, κύριε Φράγκο. Πρέπει να πάω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Παρακαλώ. Όταν, κύριε Σεκαντάρη, έγινε αυτή η εντερματική τάφρωση, η οποία είναι αποστρακιστικό, είναι έργο το οποίο μπορεί να δώσει και δυνατότητα για καλλιέργειες ακόμα και ρυζιού, το Υπουργείο Ανάπτυξης εκόβευσε. Κινείται παράλληλα με τον Εύρο και θα επέτρεπε και την είσοδο των παρανόμων εισερχομένων, αλλά δεν θα επέτρεπε και στα τουρκικά μέσα, είτε είναι άρματα είτε είναι τροχοφόρα, να κινηθούν. Οριζόνες πρέπει να γίνει ανάμεσα στην τάφρο και στον Εύρο ποταμό. Τα σχέδια υπάρχουν, ας ακουμπήσουν και θα δώσουν και δυνατότητα οικονομικής ανάπτυξης της Θράκης μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ζητώ συγγνώμη εάν καταχράστηκα κατά λίγο το πράγμα. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Φράγκος, επίτιμος αρχηγός. Αυτά, κυρίες και κύριοι, από τον Φράγκο Φραγκούλη. Πολύ ωραία τα είπε. Ξέρω ότι μερικοί από εσάς στο chat σας έχει ανέβει λιγάκι η πίεση, αλλά εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, γι' αυτό δεν βάζω και το chat επάνω, διότι δεν μπορεί να έχετε και δεν θέλετε την πραγματικότητα. Μου γράφει όλος και μου λέει ποια ελικόπτερα, τα ψευτοελικόπτερα των Αμερικανών, τα οποία ήταν μεταχειρισμένα. Εντάξει, μεταχειρισμένα λέει. Δεν τα μεταχειρισμένα, όλα καινούργια ελικόπτερα ήταν. Τελευταίου τύπου, αγαπητοί φίλοι, ελικόπτερα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας 727-725-5555, η ώρα είναι 6 και 8 λεπτά. Συνεχίζουμε την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτου. Εάν έχετε κάτι να πείτε, πολύ ευχαρίστως, θα ακούσουμε ελεύθερα τα τηλέφωνα για τους φίλους και φίλες. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Άγγελε, τι γίνεται? Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μπράβο. Λοιπόν, άκουσες τον Τράκα σήμερα? Όχι, δεν τον άκουσα. Πού ήταν, στο Βεργίνα TV? Ναι, ναι, στο Βεργίνα, ναι. Δεν, ναι, τον άκουσα, τι είπε? Λοιπόν, κάτι με τους Γερμανούς και με την εκκλησία μας. Λοιπόν, τι είπε για την εκκλησία μας? Δεν είναι η πρώτη φορά που μιλάνε. Εγώ πρώτη φορά τον άκουσα. Λοιπόν, για ότι οι Γερμανοί θέλουν να πάρουν τη μισή περιουσία της Ελλάδος, της εκκλησίας δηλαδή. Λοιπόν, και θέλουν να παρατεθεί ο Ιερώνυμος και να βάλουν Γερμανό. Αυτά άκουσα. Πες μας τα υπόλοιπα. Κοίταξε, δεν άκουσα τον Τράγκα ό,τι ακριβώς είπε. Αλλά για το οποίο Τράγκας πρέπει να τον ακούσω. Αλλά εντάξει, ο Τράγκας τον έχουμε κάθε πρωί εδώ πέρα, 10 ώρα. Σήμερα τον είχα σήμερα γιατί είχαμε κάποιες επισκευές να κάνω. Και αύριο θα κάνω επισκευές, θα είμαι στο Newport Ritz αύριο. Όλο το πρωί. Και έτσι, εγώ πούμε, τον άκουσα πριν λίγο. Να σου πω κάτι, ότι στην Ελλάδα συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα πράγματα. Όπως και εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής συμβαίνουν πάρα πολλά παράξενα πράγματα. Και προπαντός με το φανάρι. Το φανάρι είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, έχει εξετροχιαστεί πλέον από τον πλανήτη. Όπως η Αρχιεπισκοπή έκλεισε πλέον, έδωσε λουκέτο ο Ελπιδοφόρος στην Αρχιεπισκοπή μαζί με διαταγή από τον Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη, τον Οικουμενικό Πατριάρχη. Τώρα μιλάς, πότε έγινε αυτό? Την περασμένη εβδομάδα. Λουκέτο, δεν υπάρχει η Αρχιεπισκοπή. Μπα.
Α, τελείωσα. Συγγνώμη με το. Τα λέμε αυτά και όταν τα λέω καμιά φορά βγαίνουν έξω από τα ρούχα μερικοί και μπορεί να είσαι ψεύτης, σε μουρλός, δεν ξέρεις τι λες. Εγώ ξέρω τι λέω, πολύ καλά το τι λέω και το μεταξύ ξέρουμε ακριβώς πώς δουλεύει και το Πατριαρχείο με δάχτυλα από τον Ερντογάν. Το πώς θα διαρρήσει τον ελληνισμό. Όπως και τα λόμπις και κάποια σωματεία στη Νέα Υόρκη τα οποία είναι εναντίον της Ελλάδος και της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Εδώ ο Αρχιεπίσκοπος ο ίδιος εναντίον της Ελλάδος. Εναντίον της Ελλάδος, ο Αρχιεπίσκοπος. Εγώ λέω το όνομά του. Όποιος θα με άκουσε σήμερα μπορεί να πει με. Ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος είναι εναντίον. Οι Μητροπολίτες είναι υπέρ της Ελλάδος. Ήταν την Ελλάδα. Ο Ελπιδοφόρος είναι Τούρκος. Γέννημα θρέμα Τουρκίας. Έχει πάει στο ελληνικό στρατό και μας στείλει για Αρχιεπίσκοπο. Και αυτός είναι εναντίον της Ελλάδος εφόσον έχει στραγάλια. Και πέτρεψε τη γλώσσα του και δεν μπορεί να πει όταν πάει και βρίσκει και ήταν δίπλα με τον Τραμπ και να του πει ξέρεις κάτι, η Ελλάδα βυθίζεται. Πώς αφήνεις τους Τούρκους να μπουν μέσα στο Αιγαίο και να θέλουν να πάρουν το Καστελόριζο και τη Ρόδο. Δεν μπορούσε να το πει αυτό το πράγμα ο άνθρωπος. Να τον πήγαινε. Χαίζονταν πάνω του. Τέτοιους αρχιεπισκόπους δεν τους θέλουμε στην Αμερική. Να πάει πίσω στην Τουρκία. Θέλουμε Έλληνες αρχιεπισκόπους. Καλύτερα να βάζω τον Αλέξο, θα κάνει καλύτερη δουλειά. Ή τον άλλο από το Σικάγο, από τη Νέα Υόρκη, από τη Βοστόνη. Ήταν Έλληνες, αυτοί είναι Έλληνες. Μιλάνε για Ελλάδα και αισθάνονται την Ελλάδα. Αυτός μιλάει για Ελλάδα και λες και του χώσανε μαχαίρι στην καρδιά, να μην μιλάει για Ελλάδα. Το βλέπεις τον άνθρωπο με τις ομιλίες του. Τι και στην ΕΡΤ. Να κλείσει τα σχολεία, να βγάλει τις σημαίες από τις εκκλησίες μας, να κάνει από εδώ, να κάνει από εκεί, να αλλάξει το όνομα. Δεν θα λεγόμεθα πριν Greek Orthodox Church. Θα λεγόμεθα μαθαρή, ξέρω και εγώ, τουρκοφόνοι θα γίνουμε όλοι μας εδώ. Είναι στο πρόγραμμά του. Έκλεισε την Αρχιεπισκοπή. Ψάχνουμε να βρούμε τι όνομα βάλανε τώρα. Πάει η ακροάτρια. Λέγεται παρακαλώ. Λέγεται. Ναι, καλησπέρα Αγγελέ. Καλησπέρα αγαπητέ φίλε. Ο Βασίλης είμαι. Γεια σου αγαπητέ φίλε Βασίλη. Ναι, άκουσα τη συζήτηση του Φράγκου. Yes. Φραγκούλη. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί του. Πρέπει να κινηθούμε, να διαλύσουμε τελείως την Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να περιοριστεί στην Άγκυρα και μερικά χιλιόμετρα παρά έξω. Η Ελλάδα από ανέκαθε δεν έχει χάσει πόλεμο. Εάν χάσαμε εδάφη, τα χάσαμε γιατί εμείς τα δώσαμε. Όπως ο Τσίπρας έδωσε το όνομα Βόρεια Μακεδονία στους Σκοπιανούς. Εάν έλεγε όχι, ακριβώς. Δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα αυτοί, τίποτα. Όπως και ο Μητσοτάκης είπε να πει έλα εδώ, στείλε ένα τελεσίγραφο σαν πρόεδρος της Ελλάδος στο ΝΑΤΟ σε αυτή τη, μην πω το όνομα γιατί θα μου κόψει πάλι, καλά με έχουν κόψει για 30 μέρες γιατί είπα τη λέξη φτερού. Επειδή είπα τη λέξη φτερού για κάποιον όπως αυτός του ΝΑΤΟ, φτερού, μου κόψα δηλαδή το Facebook γιατί το είπα φτερού λέει. Και ότι αυτό είναι λέει, ναι. Είναι λέει μίσος που τον είπε φτερού. Είναι δικαίωμα των φτερού δηλαδή. Γιατί δηλαδή, μην πω αετός έχει φτερά, δηλαδή. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε ελεύθερα. Έργο, να στείλει ένα τηλεγράφημα στο ΝΑΤΟ στη Φτερού και να του πει: ξέρεις κάτι, σε 48 ώρες, άμα η Τουρκία δεν βγάλει το σεπιοκάραμπό της έξω από το Αιγαίο, εγώ θα το βυθίσω. Τέλεια, πώς έκανε ο Παπανδρέου. Είπε: βυθίσε το Σίσμικ. Και αμέσως πήρε ο Κλήτων τηλέφωνο τον Παπανδρέου και τον παρακαλούσε. Ο Κλήτων παρακαλούσε τον Παπανδρέου, μίλησε τρελός λέει. Και του είπε Παπανδρέου, άντε πλήξου κι εσύ. Έτσι του είπε Παπανδρέου. Καλά του είπε. Εκεί τον παραδέχομαι όμως. Του Παπανδρέου. Εκεί τον παραδέχομαι. Του είπε καλά. Θα το βυθίσω το ρημάδι λέει. Είναι σε ελληνικό έδαφος. Αυτά είναι δικά μας νερά. Δεν είναι της Τουρκίας. Έτσι θα κάνει και ο Μητσοτάκης. Τι θα φοβηθούμε η Τουρκία. Αυτή έχει 5 μέτωπα αυτή τη στιγμή. Να της ανοίξουμε και ένα μέτωπο στο Αιγαίο. Θα φτάσουν οι Έλληνες πιλότοι στην Άγκυρα. Θα την ξεσηκώσουμε, να την σβήσουμε την Άγκυρα. Για λέγε. Ναι. Μην ξεχνάς ότι και ο Παπανδρέου ήταν ο μεγάλος Καραγκιόζης. Ήταν, αλλά εκεί για μένα. Εκεί όμως με το Σίσμικ έκανε καλή δουλειά. Να λέγεται η αλήθεια. Ναι.
Εγώ δεν τον πήγαινα το Παπανδρέου ποτέ, αλλά εκεί έκανε καλή δουλειά. Τι μπορεί, δεν μπορεί να πούμε ψέματα. Ναι. Πρέπει να καταλάβουμε ότι η Τουρκία πρέπει να είναι μόνο η Άγκυρα και τα περίχωρα. Ναι. Ναι. Τι να πεις. Μην ξεχνάς ότι υπάρχουν Κούρδοι, υπάρχουν Αρμένοι, υπάρχουν διάφοροι άλλοι. Ναι, ναι. Οι οποίοι δεν είναι Τούρκοι. Όχι. Λοιπόν, αυτά που λέει ο Ερντογκάν για 150 εκατομμύρια κτλ. Είναι τρίχες. Α, δεν πάει πουθενά ο Ερντογκάν. Δεν πάει πουθενά. Λοιπόν, Βασιλάκη, θα τα πούμε. Take care. Ναι, να είστε καλά. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Καλησπέρα από Κανέρεκατ. Γεια σου, αγαπητέ φίλε. Ωραία μέρα είχαμε σήμερα. Ναι. Τα γεγονότα δεν είναι τόσο καλά. Για τον Φράγκο, Φραγκούλη, ήθελα να του πω γιατί όλοι αυτοί, όλοι οι στρατιωτικοί είναι στο περιόλ της Αμερικής και έρχονται εδώ στην Αμερική και εκπαιδεύονται και τα παίρνουν από κάτω. Και πώς θα πάνε τώρα αντίθετα της Αμερικής που οι Αμερικάνοι τους ταΐζουν και τους ποτίζουν και όταν έρθει η ώρα ανάγκης δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Εμείς είμαστε με την Αμερική και έχουν κολλήσει τώρα. Μακάρι να ήταν Αμερική, δεν είναι Αμερική. Αυτοί είναι οι Εβραίοι σιωνιστές που κυβερνάνε με το χρήμα που πάνε εναντίον της Ελλάδος, διότι είναι ένας πόλεμος θρησκευτικός. Θέλουν να διαλύσουν την Ορθοδοξία. Αν ο κόσμος δεν το έχει καταλάβει ακόμα, πρέπει να κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Εγώ να σου πω, αγαπητέ φίλε, ασπάζουμε τη γνώμη σου. Ναι. Κατά τη δική μου πάντα φτωχή γνώμη, ναι, δεν είναι ότι είναι οι Εβραίοι. Πρόσεξε. Όχι, είμαι εγώ. Ένα λεπτό. Κοίτα, ποιοι κοντρολάρουν το πετρέλαιο. Ένα λεπτό. Άκουσε το πετρέλαιο. Άκουσε προσεκτικά. Τις τράπεζες. Άκουσε προσεκτικά. Ναι. Μην πάμε στο πετρέλαιο, στις τράπεζες και στο χρηματιστήριο και αυτά. Ναι, και όλες οι μεγάλες επιχειρήσεις στην Αμερική είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Όπως τα κανάλια τα μεγάλα είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ας πούμε, εντάξει, οι ανθρώποι τα κατάφεραν και τα πήραν. Όπως τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Αμερική τα έχουν οι Εβραίοι, όπως και στην Ελλάδα τα έχουν οι Εβραίοι. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, γι' αυτό ας πούμε, τορπιλίζουν από πάνω μέχρι κάτω. Έχουν τα αεροπλάνα τα πολεμικά και μπαμπαμπαμπαμ χτυπάνε. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει τίποτα. Στην Ελλάδα όμως, θα ξέρεις ένα πράγμα. Ότι από ανέκαθε, κανένα ευρωπαϊκό κράτος δεν εκτιμούσε την Ελλάδα. Ποτέ δεν τη βοηθούσαν. Μήπως βοηθήσαν την Ελλάδα όταν χάσαμε την Κωνσταντινούπολη. Μήπως βοηθήσαν την Ελλάδα όταν χάσαμε τη Σμύρνη. Μήπως βοηθήσαν την Ελλάδα όταν μπήκαν οι κομμουνιστές στην Ελλάδα και καθαρίσαν εκεί πέρα τόσες εκατοντάδες χιλιάδες άτομα. Μήπως βοηθήσαν. Αυτοί τα δημιουργήσαν όλα, ρε Άγγελε. Δηλαδή από ανέκαθε πάντα. Αυτοί είχαμε... τα δημιουργήσαν και τον αριστερό και τον δεξιό. Σωστά, σωστά. Αυτοί ήταν Άγγλοι όπως και το Κυπριακό. Άγγλοι, μωρέ. Οι Άγγλοι είναι στις μπάρες και πίνουν ποτά, μωρέ. Αυτοί κυβερνάνε τον κόσμο όλο τώρα, ρε Άγγελε. Σε παρακαλώ τώρα. Μάλιστα. Τώρα δεν κοιτάς τώρα, κοίτα δεις εδώ το Τζορτζ Σόρος. Τι είναι. Εβραίος αυτός. Μα σου είπα ότι έχουν τα μέσα. Αυτοί τώρα κυβερνούν. Τι είναι, όλοι αυτοί οι Ρόκεφελλερ τι είναι. Μα η παγκόσμια κυβέρνηση. Αυτή κυβερνάνε, ρε παιδάκι μου. Δεν μπορεί να κυβερνάει τώρα Εβραίος και να τα βάζει να μου με, με τον άλλο, τον Αμερικάνο, τον καημένο που τον έχουν ταράξει στις φόρους. Φορολογίες. Αυτή είναι η δουλειά τους. Τι αυτή είναι η δουλειά τους τώρα. Εδώ να φανταστείς όταν ο Χριστός πήγε στο ναό του Θεού, στο ναό του πατρότους του, πήρε το καμουτσί και το σας πάσε στο ξύλο όλους τους παπάδες. Και βγείτε από το ναό του Θεού, το κάνετε οίκο εμπορίου. Το καταλαβαίνεις. Επειδή τώρα θα φέρεις και το Ματαφία την Τετάρτη και ξέρω, πρέπει να ξέρεις κάτι. Αυτή το μόνο εμπόδιο τώρα που τους μένει, γιατί ένας Εβραίος είχε πει, λέει, οι Έλληνες λέει, δεν θα βγάλουν το πετρέλαιο λέει, μόνοι τους, θα το βγάλουν με τους Τούρκους. Το άκουσα εγώ με τα αυτάκια μου. Λοιπόν, ξέρω τι γίνεται. Mm-hmm. Λοιπόν, ο Ματαφία την Τετάρτη θα σου πει μπούρδες. Θα στο παίξει Παρθένα Μαρία και θα στο παίξει και Εβραίος. Αυτός δεν είναι Εβραίος. Εντάξει. Κοίτα, ο Ματαφίας δεν είναι Εβραίος. Πρώτα απ' όλα έχει καταπατήσει τις 10 εντολές του Θεού. Με τους ομοφυλόφιλους ομοφυλόφιλους, με τους κλέφτες κλέφτης, με τις πόρνες πόρνος, ό,τι θέλεις είναι. Έχει πατήσει τις εντολές του Θεού. Δεν μπορεί να είναι αυτός Εβραίος. Το λοιπόν, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή γίνεται, είναι ένας θρησκευτικός πόλεμος. Επίσης θέλουν να φέρουν τον ψευτομεσία τους
Και δεν είναι όλοι οι Εβραίοι, να το πούμε αυτό. Δεν είναι όλοι οι Εβραίοι. Είναι μια φυλή, είπαμε, του Δαν. Φυλή του Δαν. Μέσα σε αυτή μπορεί να είναι και ο κύριος Ματαβίας. Οι οποίοι πάνε εναντιώνονται και θέλουν να φέρουν την παγκόσμια κυβέρνηση, να φέρουν το Μεσσία. Γι' αυτό, επειδή είναι εμπόδιο η Ορθοδοξία, θέλουν να διαλύσουν το χριστιανισμό και την Ορθοδοξία. Γι' αυτό μας φέρνουν και τους μουσουλμάνους με στην Ευρώπη. Λοιπόν, γιατί βλέπω να. Να μην που λέμε πολλά γι' αυτό τώρα, πάμε στα δικά μας, ας αφήσουμε αυτούς στη γωνία, ναι. Και πάμε εμείς τι κάνουμε σαν Έλληνες. Ποιοι Έλληνες, αφού είμαστε Έλληνες, αλλά η κυβέρνηση είναι εβραϊκή. Η τηλεόραση είναι εβραϊκή, η τράπεζα είναι εβραϊκή, άντε βρες άκρια τώρα. Να έχεις καλό βράδυ. Έλα τώρα, yeah. Δεν θα τα ακούσω αυτά, είσαι πολύ... δεν θέλω γιατί τώρα αλλάζει το θέμα, πάμε από τώρα, πάμε τώρα. Να πούμε και κάτι άλλο τώρα, γιατί άκουσα πως λέει η κυρία τον Τράγκα ότι είπανε, λέει, να βγάλουν τον Ιερώνυμο και να βάλουν έναν Γερμανόφιλο που να είναι το ίδιο με τον Ιερώνυμο, να κάνει τα κατήρια των Γερμανών. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν μπορώ από κάτι το οποίο δεν το άκουσα σήμερα. Δεν τον άκουσα, ναι, το άκουσα. Και κάτι άλλο που έδειξε και το Γέρο το Μητσοτάκη, που δεν το άκουσες, το πω εγώ να το δεις, ότι ο Γέρος ο Μητσοτάκης είχε πει ότι θα μοιραστεί, λέει, το γιο στη μέση, λέει, θα πάρουν και αυτοί ένα 25%, θα πάρουμε και εμείς, λέει, το πιο πολύ, λες και ήταν χωράφι το Εβραίος Ιωνιστής και τα μοίραζε. Δεν ξέρω, αυτό δεν το άκουσα από τον, από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Το Τράγκα ήταν σήμερα, το είχε στο Βεργίνα TV. Α, το άκουσα από τον Τράγκα σήμερα για τον Μητσοτάκη. Ναι. Εντάξει, είχε... άμα τα πει ο Τράγκας, αυτός κάτι ξέρει. Δεν μπορώ να πω, ναι, κάτι το πέραμα. Ξέρει, τον είχε με τον Παπαχελά. Θα βάλω, αυτός το Παπαχελάς είναι, ναι. Είναι του κατεστημένου, για να ξέρετε. Δεν ξέρω τι είναι, τι δεν είναι. Ο Παπαχελάς στην Ελλάδα είναι, του κατεστημένου. Όπως και ο άλλος Πάντως, Άγγελε, αν θέλεις να μου δώσεις λιγάκι την ευκαιρία να πω δύο λόγια μόνο, ξέρεις ποια είναι η καταστροφή του Έλληνα. Ο Έλληνας. Μπράβο. Ξέρετε γιατί. Γιατί. Γιατί έχει πέσει την αμαρτία με τα μούτρα. Εάν μετανοήσει ο Έλληνας και επανέλθει στον δρόμο του Θεού, θα χαθούν τα κράτη όλα. Δεν μπορούν να καταστρέψουν την Ελλάδα με τίποτα. Αλλά δεν ακούω την Εκκλησία να λέει μετανοείτε. Το κυριότερο πράγμα δεν ζητά τίποτα, θέλω να μετανοήσουμε. Μάλιστα. Λοιπόν, έχω πολλές γράμμες και περιμένουν. Καλό βράδυ να έχεις. Καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου από το Βορρά, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, σεβαστή γνώμη σου. Δεν συμφωνώ όμως σε μερικά πράγματα. Και εντάξει, δεν εννοείται ότι θα σταματήσουμε με τον καφέ μας. Για το όνομα του Θεού, δεν είμαι από αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, ο καθένας έχει τη γνώμη του, ελεύθερη τη γνώμη του. Όπως το λέω και στη Ματαθία. Η Ματαθία του λέω, άκουσε κάτι. Δεν συμφωνώ σε πολλά πράγματα, αλλά σε παρακαλώ, κάνε κράτη. Λοιπόν, πάμε σαν τη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Άγγελα, καλησπέρα. 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 Λοιπόν, κοίταξε να δεις, να μας πεις τι γίνεται με το σκάνδαλο με το γιο του Μπάιντεν. Αυτό θέλει. Αυτό είναι μεγάλο σκάνδαλο, έτσι. Λοιπόν, καλά, εντάξει, δεν λέω τώρα τη φωτογραφία ο άνθρωπος στην προσωπική του ζωή που τον βγάζουν, που ήταν, ξέρεις. Που τον πήρε ο ύπνος εκεί πέρα, να μην λέω τώρα, ξέρεις. Ξέρεις τι λέω. Κοίταξε, έχουνε. Όχι, λέω για το άλλο το σκάνδαλο. Έχουν βγει πολλά. Ναι, ναι, αλλά τα 3,5 εκατομμύρια που πήρε τώρα από τους Ρώσους, κανείς δεν ξέρω από πού τα πήρε. Εγώ ένα πράγμα, ξέρω να πω. Ένα πράγμα ξέρω να πω από τη δική μας την πλευρά. Εγώ θέλω να είμαστε εμείς οι Έλληνες να γνωρίζουμε σχετικά τις αλήθειες, αλλά δεν θα ήθελα μέσα σε αυτή τη μανούβρα όλη τη Ουκρανία να ξεφτυλιστεί η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, το Πατριαρχείο μας και ο Ελληνισμός της Αμερικής. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Και θα μου πεις, Άγγελε, γιατί το λες αυτό. Θα μου πούνε πολύ, γιατί το λες αυτό. Διότι είπα μερικά για τον Επιδοφόρο και για τον Αλέξη Καρλούτσο. Ποιος έκανε το ζήμωμα με τον Επιδοφόρο και τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο? Ποιος ήταν αυτός ο οποίος έκανε το ζήμωμα να έρθει σε επαφή το Πατριαρχείο μας, που πήγαινε καλά, και ο Ελπιδοφόρος με την Ουκρανία, να χάσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία,
Από πείσμα η Ρωσία να δίνει τα S400 που δεν τα ξέρει ο ελληνισμός αυτά ακριβώς και δεν τα λένε στην Ελλάδα. Είναι πράκτος, Άγγελο, το ένα λεπτό. Να δίνει η Ρωσία τα S400 στην Τουρκία εξεπίτηδες τα οποία θα κοιτάνε την Ελλάδα ως αντίπεινα εκ μέρους ενός ανθρώπου που βρίσκεται στη Νέα Υόρκη και λέγεται Άλεξ Καρλούτσος με $1,000,000 στην τσέπη. Ο παπάς Άλεξ Καρλούτσος, ο οποίος παράσυρε τον Βαρθολομαίο, τον Πατριάρχη, τον έχει στην τσέπη του, όπως και τον Ελπιδοφόρο, όπου αυτός τον έβαλε να πάει, και γι' αυτό υποστηρίζουν αυτούς τους ανθρώπους οι αρχιεπισκοποί με οτιδήποτε μπορούν να κάνουν. Γιατί είστε έτοιμοι? Βλέπω ο Καρλούτσος να πηγαίνει φυλακή αν δεν βγει ο δικός του άνθρωπος να καλύψει τον εαυτό του με τις κομπίνες και με την Ουκρανία. Διότι η Ουκρανία ήταν κάτι που δεν είχε να κάνει η Ελλάδα τίποτα. Θα πληρώσει ο ελληνικός λαός τώρα με την Τουρκία τι το ήθελε ο Καρλούτσος για να κάνει λεφτά? Το Μετροπολίτη της Βοστόνης γιατί το σταμάτησαν? Δεν ξέρω ακόμα. Το Μεθόδιο. Το σταμάτησαν από την Επισκοπή. Δεν είμαι άκρα ο Μεθόδιος, είναι και ο Αντρέας, ποιος ήταν ο άλλος. Ήταν και ο άλλος. Κοίταξε, η Αρχιεπισκοπή τελείωσε. Δεν υπάρχει Αρχιεπισκοπή no more. Δεν τα είπε, δεν τα λέει κανένας. Όπως δεν ξέρω αν είναι εδώ πέρα ο Αλέξιος, που είναι πολύ καλός άνθρωπος ο Αλέξιος, και ο Αλέξιος που τον ξέρω πολύ καλά και είναι και συμπατριώτης, πατρινός, έχει κάνει καλή δουλειά ο άνθρωπος, και αυτός θα τον διώξουν, όπως θα διώξουν όλους τους Μητροπολίτες από το Φανάρι μέσω του Ελπιδοφόρου και του Καρλούτσου. Γι' αυτό ο Αλέξιος είναι στα μαχαίρια με τον Αρχιεπίσκοπο. Άσχημα, στα μαχαίρια, μόνο ο Αλέξιος και ο Γεράσιμος και όλοι οι δεσποτάδες και εντός και εκτός Αμερικής είναι στα μαχαίρια και δεν πάνε καθόλου τον Ελπιδοφόρο. Όπως και ο ελληνισμός της Αμερικής με αυτά τα οποία έχει κάνει μέχρι στιγμής ο Ελπιδοφόρος πρέπει να παραιτηθεί και να φύγει από την Αμερική. Για να ησυχάσει η Αμερική πρέπει να φύγει. Είναι σχέδιο βαλτί αυτή για να διαλύσουν την ομογένεια. Λοιπόν, εγώ θέλω να μιλήσω για τις αμερικάνικες εκλογές. Λοιπόν, γιατί πλησιάζουν και μιλάνε τώρα για τα email. Πώς ψηφίζουν δηλαδή, ας πούμε, δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, μέσα από email ψηφίζεις? Πού? Ηλεκτρονικά. Κοίταξε, όχι, κοίταξε, εγώ δεν ψηφίζω ηλεκτρονικά. Πώς γίνεται αυτό δηλαδή, ας πούμε? Δεν ψηφίζω ηλεκτρονικά εγώ. Γιατί φοβάται ο Τραμπ δηλαδή, ας πούμε, δηλαδή να ψηφίσει κάποιος ηλεκτρονικά? Δηλαδή, μήπως γίνει νοθεία? Δηλαδή, μπορούν κάποιοι να ψηφίσουν δύο φορές? Yes. Δηλαδή, κοίταξε, είναι very complicated. Είναι η νοθεία η οποία θα υπάρξει. Θα υπάρχει κάποια νοθεία, αλλά δεν θέλουν τα ταχυδρομεία, ας πούμε, δεν πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Και να μας εξηγήσουν οι δημοκρατικοί πώς γίνεται όταν ένας άνθρωπος είναι άνεργος και δεν έχει δουλειά, πώς γίνεται και δεν έχει προσφέρει τίποτα, δεν μας ενδιαφέρει η προσωπική ζωή, πώς γίνεται να του δίνουν 3,5 εκατομμύρια οι Ουκρανοί? Όταν ήταν ο πατέρας του, ξέρεις, Vice President, όταν δηλαδή ας πούμε σε εγώ... Κοίταξε, αυτά ήταν μέσα στην... δεν τα κατέχω πάρα, ας πούμε, τα πράγματα και δεν θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή τίποτα. Το έχουν βγάλει παντού το σκάφο. Κοιτάξτε, επειδή πολλές φορές μου λένε πολλοί γιατί τα βγάζεις, λοιπόν, ας διαβάσουν, λόγω του ότι έχουν βγει στον αέρα... Δεν θα βγει στο CNN αυτό. Λόγω του ότι έχουν βγει... Το Fox λίγο παρουσιάζει. Λόγω του ότι έχουν βγει στον αέρα. Άκουγα το Fox και μιλούσε ο γιος του Τραμπ, ξέρεις, δηλαδή ο Junior. Και αυτός ήταν που έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, δηλαδή, ας πούμε, για το σκάνδαλο αυτό, δηλαδή, ας πούμε. Γιατί δεν μας εξηγούν οι δημοκρατικοί. Καταλάβες, δηλαδή τον πατέρα μου λέει το κυνηγούσαν 4 χρόνια να τον ρίξουμε. Και δεν τον βρήκανε τίποτα. Μπορεί να μας εξηγήσει, δηλαδή, ας πούμε, ο κ. Biden, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πω, ο γιος του, πώς γίνεται και παίρνει 3,5 εκατομμύρια δηλαδή. Αδύνατο, Αυτά σπάνε οι ψηφοφόροι που τον ψηφίζουν να ρωτήσουν. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Έγινε, άντε, για χαρά. Λοιπόν, 727-725-5555 λέγεται, παρακαλώ εσείς. Ναι. Ναι, Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου και εσένα. Θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση προς το νομοκίνημα. Ναι, σε κάλεσα προηγούμενος για την παρέλαση και τα λοιπά. Είναι ο πρόεδρος παρελάσεως εδώ στο Τάπος Πρίνς, στα Μπαμπεϊέρα και για τη Φλόριδα. Κωνσταντίνος Ισόης. Ναι, θα ήθελα να πω στην ομογένεια ότι φέτος λόγω της πανδημίας οι επισκοπή παραλάσσεως δεν θα κάνουμε το χορό τον οποίο κάναμε πριν για τις εορταστικές εκδόσεις της 28ης Οκτωβρίου.
Για το λόγο αυτό όμως θα κάνουμε όμως την Κυριακή που έρχεται μία δοξολογία στον Άγιο Νικόλαο και μία επιμνημόσυνοδέηση όσο αναφορά για προς τιμή των ηρώων του 1940. Αλλά το θέμα είναι ότι η Επιτροπή εργάζεται μαζί με την Ομοσπονδία και την επόμενη Τετάρτη, ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου, σχεδιάζουμε να κάνουμε μια έπαρση της σημαίας στο Μπαϊού, εκεί που υπάρχει ένα μνημείο, το μνημείο των πεσόντων στην Κορέα, είναι Έλληνες εκεί, είναι και Αμερικανοί, Ελληνοαμερικανοί. Και συνεχεία θα εργαστούμε, εάν βέβαια θα γίνει, μας το επιτρέψουν οι καταστάσεις, να κάνουμε για την παρέλαση τον εορτασμό των 200 ετών. Έχουμε συνεργαστεί με την Ομοσπονδία και η Ομοσπονδία και εμείς με την Ελλάδα, με την κυρία Αγγελοπούλου, ούτως ώστε να κάνουμε τη διοργάνωση για την 25η Μαρτίου του 2021. Αυτά ήθελα να σας πω. Σας ευχαριστώ πολύ και χρόνια πολλά. Ωραία Κώστα. Και ποια θα είναι η ημερομηνία αυτή για να γίνει? Είσαι εκεί? Η ημερομηνία για ποιο πράγμα μιλάτε? Για την έπαρση σημαίας. Θα είναι 28 του μηνός, ανήμερα της 28 Οκτωβρίου. Στο Μπαϊού, 1 η ώρα το μεσημέρι. Μπαϊού. Να το διαφημίσω για να ξέρει ο κόσμος. Έχω καλέσει το γενικό πρόξενο της Τάπας. Ωραία. Θα είναι ο Δήμαρχος, θα είναι εκεί, εντάξει, επίσημοι, ο Σερίφης, η αστυνομία κτλ. Και φυσικά και τα μέλη της Παρελάσεως και μέλη της Ομοσπονδίας. Και όποιος θέλει να έρθει κάτω είναι welcome. Από ό,τι μου είπε ο κύριος Αλεξάνδρου. Και όποιος βέβαια θέλει μέλος από την Ομογένεια μπορεί να έρθει να τιμήσει εκείνη την μέρα μαζί μας. Ωραία, πολύ καλό. Ευχαριστώ. Είναι έξω και δεν χρειάζεται να αποφευθεί ο καθένας, ανοιχτή η περιοχή εκεί. Δεν χρειάζεται να αποφυθεί κανένας για να γεμίσει η κορώνα ή οτιδήποτε, γιατί είναι ανοιχτό το πάρκο. Θα υπάρχει φόβος εκεί, γιατί όπως είπε, είναι έξω. Θα είναι έξω. Ωραία. Καλό βράδυ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ζώης, κυρίες και κύριοι, πρόεδρος Παρελάσεως. Ας ελπίσουμε φέτος να έχουμε την παρέλαση, γιατί πέρυσι, φέτος δεν είχαμε την παρέλαση, του χρόνου εννοώντας. Δεν είχαμε την παρέλαση φέτος, λόγω του ότι ξέσπασε αυτό το κακό με τον κορονοϊό. Όλα κλείσανε, εστιατόρια, εκκλησίες, μαγαζιά, τα πάντα. Κακό πράγμα αυτός ο κορονοϊός. Στην Ελλάδα έχουμε μεγάλα πολλά κρούσματα, δεν ξέρω γιατί. Πάνε να κλείσουν την Ευρώπη πάλι. Κάτι δεν πάει καλά, κάτι συμβαίνει. Εν τω μεταξύ, μονάχα ένας άνθρωπος μιλάει για την Κίνα και για τον κομμουνιστικό κορονοϊό, που πρέπει να λέγεται. Οι υπόλοιποι κρύβουν ποιος έφερε τον κορονοϊό στον πλανήτη. Γιατί, αφήνω εσάς να αναρωτιέστε γιατί δεν λένε σε κανένα κράτος, όχι μόνο στην Αμερική αλλά σε κανένα κράτος, μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ο πρόεδρος της λέει ο κομμουνιστικός κινέζικος κορονοϊός έφερε και ήρθε εδώ πέρα για να σακατέψει την οικονομία του πλανήτη, δυστυχώς. Η εκπομπή αυτή, άμα με βλέπετε στο YouTube, θα είναι σε καμιά ώρα αργότερα επάνω, διότι μπορείτε να ανεβάσω την εκπομπή αλλά δεν μπορείτε να τη μεταδώσω ζωντανά. Είναι όμως ζωντανά η εκπομπή στο ελληνικό μας το site, το οποίο λέγεται, ας πούμε, The Greek Voice TV Live Stream. Άμα πάτε εκεί και γράψετε, είναι στο YouTube κανονικά η εκπομπή, γιατί έχουμε 4 κανάλια εκεί τα οποία εργάζονται. Και έτσι το ένα έχει κάπως πρόβλημα, τα Facebook και αυτά έχουν και αυτά πρόβλημα για 30 μέρες, τι να κάνεις, δεν είναι δικά μας. Αλλά για να είσαστε σίγουροι ότι βλέπετε την τηλεόρασή μας 24/24 και ακούτε και τους ραδιοφωνικούς σταθμούς μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, συντονιστείτε στο wpso.com, wpso.com, στον αέρα είμαστε 4 σταθμοί. Και στο διαδίκτυο wpso.com πάει σε όλο τον πλανήτη. Τα servers είναι δικά μας, δεν έχουμε εκεί πρόβλημα. Κλείσουμε όσο ανοίγουμε, σε κλείνουμε και τα πάντα. Πάντα δουλεύουμε 24 hours a day, 7 days a week. Επίσης για εσάς τους τουρίστες που έχετε έρθει και για τους ντόπιους,
στο Σαν Πίσμπρουκ, Λάργο, Κρήγορο κτλ. Μπορείτε τώρα να ακούσετε το σταθμό μας όχι μόνο στο 1520, αλλά και στη συγχρονιτά τον νέο σταθμό που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα, 103,9 FM στέρεο. Και ακούτε πάρα πολύ ωραία και καθαρά. Κρήγορε Μπίτ, Κρήγορε Ντανίδων, Σαν Πίσμπρουκ, Λάργο κτλ. 103,9 FM για το βόρειο μέρος από το Κρήγορο και πάνω με Πάσκο κτλ. Και τα αποσφρύνσε 101,9 FM και 1500 στα μεσαία κύματα. Και στο κανάλι 48 στον αέρα και αυτό. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σας, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε. Τι κάνετε. Μια χαρά. Θέλω να ρωτήσω τι πρόβλημα έχει το Sky με το Trump. Δηλαδή και με, γενικώς με την Αμερική και την κυβέρνηση. Όταν αρχίζουν τα νέα, αρχίζουν με τα χειρότερα νέα της Αμερικής. Προκτές ο κύριος οικονόμου, τώρα δεν τους βλέπω πια, βλέπω άλλα κανάλια τα νέα, βλέπω το Star, βλέπω το Κόντρα, το οποίο μαθαίνει τις αλήθειες, και κάθε μέρα μαθαίνει ο κόσμος στο YouTube. Είναι ο, πώς το λένε, αυτό που πήρε τώρα τη θέση στο Μακεδονία TV. Ο Τράγκας. Ναι, ο Τράγκας. Κάθε μέρα είναι στο YouTube. Όποιος θέλει να τον δει. Και τον έχουμε, θα τον έχουμε εδώ πέρα. Τον έβαλα κάνα δύο φορές. Θα τον έχουμε εδώ πέρα κάθε μέρα στην εκπομπή μας. Ναι. Λόγω του ότι του είχα πει του. Γιατί συνεργαζόμαστε με το Μακεδονία TV. Α, ναι. Έχουμε τις βραδινές ώρες 10 η ώρα, έχουμε το Μακεδονία TV στο κανάλι. Α, μου το έχει πει κάποια γνωστή μου. Και μπαίνει και η εκπομπή και του Τράγκα. Στις 10 ώρα το πρωί θα μπαίνει και στο Facebook και στο YouTube, αλλά μπαίνει και στο τηλεόραση μας το βράδυ, 10 ώρα το βράδυ, μετά από την νέα των ειδήσεων, το καλό γύρος, που λένε πάρα πολλές καλές ειδήσεις. Ναι, έχουν, ναι, ναι, πάρα πολύ ωραία σχόλια για την Τουρκία, για τους λαθρομετανάστες, για αυτά που μιλάμε εμείς σχετικά, τα λένε και αυτοί με, ναι, τον δικό σου τον τρόπο. Και είναι... 10:30 βάζω στο κομπιούτερ το Earth, γιατί αρχίζει 5:30. Yes. Στην τηλεόρασή μας όμως είναι... Και το Mega αρχίζει 5:30. Yeah. Άμα βάλεις το κανάλι μας και στο wpso.com έχουμε εκεί το Vergina TV επάνω. Ναι. Προχτές ο οικονόμου, ο έξυπνος, που είναι sarcastic all the time, sarcastic, μίλαγε και είπε President Biden. Και έπαιρνα τηλέφωνο, αλλά μου λέγε η Περέτα, it's busy. Να ρωτήσω για τον κύριο οικονόμου, έχουν γίνει κιόλας οι εκλογές στην Αμερική. Δηλαδή τι θα πει President Biden. Η Ελλάδα νομίζουν ότι θα βγει ο Biden και θα του σώσει. Κοίταξε, έτσι νομίζανε εδώ και 4 χρόνια παλιά. Ναι, για την Κλίντον. Το ίδιο πράγμα λέγανε. Εντάξει, και τι έγινε. Ναι. Κοίταξε, εγώ δεν με ενδιαφέρει τι λένε εκεί κάτω, γιατί δεν ψηφίζει κανένας από αυτούς. Ναι, ναι, και εμένα το ίδιο. Έτσι, αλλά και δεν πέρα, θέλω τι αφορά τώρα, τι λέει το καθένα. Τον κόσμο που τους λέει. Όχι, να σου πω κάτι. Πρόσεξε κάτι. Πώς μπορείς να δεις έναν ψεύτη ο οποίος λέει ψέματα. Ένα κανάλι το οποίο λέει ψέματα. Ναι. Εδώ τώρα, παραδείγματος χάρη. Βλέπεις το CBS, λέει για τον πόλεμο που έκανε, λέει, η Τουρκία και χτύπησε, λέει, στην Συρία. Εδώ και 8 μήνες πίσω, ήταν περίπου ένα χρόνο. Και το CBS παρουσιάζει βίντεο κλιπς από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εδώ και 15 χρόνια πίσω, ναι, ναι, που ο στρατός έκανε πειράματα στην Αριζόνα, κάπου και πάνω στο βορρά, με μπόμπες και αυτά, και σπίτια πέφτανε κάτω, πολυκατοικίες, ψεύτικα πτώματα και τέτοια πράγματα. Είναι όλα fake. Του στρατού βίντεο. Ναι, 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 ναι. Και τα παρουσιάζει στον αμερικανικό λαό ότι είναι τώρα. Τώρα συμβαίνει τώρα. Ναι, ναι. Και καλά, ότι φταίει, φταίει ο πρόεδρος. NBC. Ένα λεπτό, και τους ξεφτύρισε ο πρόεδρος και του λέει: πήγαινε να ζητήσεις, λέει, apologize, λέει, στον κόσμο σου για τις ψεύτικες ειδήσεις που βάζεις. Όπως και το CNN. Πόσες φορές έχει πει ψεύτικες ειδήσεις. Πόσες φορές έχει πει το CNN. Εντάξει, και παίρνει θέση υπέρ της Τουρκίας. Πόσες φορές έχουμε γράψει γράμματα. Όχι τώρα. Και προτού να ανέβει αυτός ο πρόεδρος. Από δεκαετίες πίσω. Ο ένας δουλεύει τον άλλον, χροδευόμεθα. Εγώ μια φορά που έχουμε δώσει μεγάλη μάχη για το Κυπριακό, τους έχω πει το εξής. Παιδιά,
Μην πιστεύετε τους προέδρους. Και ο Μπούς και ο Ρίγκαν και ο ένας και άλλος. Κανείς δεν πρόκειται να σώσει την Τουρκία. Τώρα αυτό είναι και, αυτό είναι και για τους δημοσιογράφους τώρα. Εγώ δεν βάζω το CNN γιατί μου ανεβαίνει πίεση. Αυτός ο Νταν Λένον το βράδυ και ο άλλος, πώς το λένε, τον αδελφό του government. Αυτοί ζουν στον κόσμο τους. Αυτός είναι σαν σκυλί. Δηλαδή, τι να σου πω. Δεν μπορώ να πιστέψω το πόσο μίσος έχουν αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι. Δεν είναι, κοίταξε, δεν είναι μόνο αυτοί. Είναι και πολλοί κόσμος. Είναι και πολλοί κόσμος και στην Ευρώπη. Αυτή η Σαββάνα που έκανε το debate, είχε σηκωθεί από την καρέκλα, ήταν δηλαδή, τι να σου πω, σαν σκύλα έκανε. Το Biden το ρωτάνε εύκολες ερωτήσεις, γιατί δεν μπορούν να το ρωτήσουν και τίποτα, Κοίταξε, εφόσον έχω πει, γιατί ο κρατής μας που τηλεφώνησε από το βορρά μου είπε κάτι, αλλά εγώ απόφευγα να του πω ονόματα και ονομασίες, αλλά τους έχω πει ένα πράγμα και εκεί μπορεί να καταλάβει ο καθένας ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής από δεκαετίες τώρα, εδώ και 20 χρόνια πίσω, 25 χρόνια πίσω, έγινε μια μεγάλη αγορά, μια αλλαγή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όχι πολιτική αλλαγή, μια αλλαγή στις αγορές. Δηλαδή, το είχα πει τότε στις εκπομπές, αν θυμόσαστε, αν είσαστε εδώ. Ναι, ναι. Ότι θα αλλάξει η Αμερική πολύ σύντομα, διότι δεν θα υπάρχει οικογένεια. Δεν θα υπάρχουν τα αγόρια σας και να είσαι υπερήφανος ότι το αγόρι σας είναι αγόρι και το κορίτσι σας είναι κορίτσι. Πρόσεξε αυτό που σου λέω. Δεν θα υπάρχει το μωρό το οποίο πάει στον νηπιαγωγείο, διότι μέσα στον νηπιαγωγείο η δασκάλα η οποία θα δώσει τα πρώτα μαθήματα και τα πρώτα βήματα στο παιδί σας, στο αγγελούδι σας, η κοριτσάκι είναι αγοράκι είναι, θα είναι the drag queen. Βλέπεις, από τότε, να το ολοκληρώσω, έπρεπε να γίνει κάποια πλήση εγκεφάλου στον κόσμο και πρέπει τα μίντια να έρθουν σε ένα κάτοχο. Και αυτό έγινε. Disney World, το Hollywood, κινηματογραφικές ταινίες, τα μεγαλύτερα κανάλια, ABC, CBS, NBC, CNN, CNBC, όλα αυτά, ναι, θα αγοράσανε μία εταιρεία η οποία είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Δεν είναι κακό ούτε να με αποκαλέσουν ρατσιστή όταν το λέω αυτό, ότι είναι εβραϊκής ιδιοκτησίας. Εντάξει, αυτή είναι αλήθεια. Ξέρω γιατί δούλευα στα καζίνα στο Las Vegas. Συνεργαζόμουν δηλαδή από εδώ πέρα. Ξέρω όλα τα καζίνα ποιοι είναι. Ξέρω ποιοι φάγανε τον Gus Bully, τον κουμπάρο μου. Εβραίος τον έφαγε. Δεν είναι ψέματα. Εβραίος τον έφαγε. Γιατί ήταν ένας Έλληνας και πήγε να κάνει μέγα κομπετήσεις μέσα στο Mississippi και στα μεγαλύτερα καζίνα του κόσμου. Ναι. Με τα καράβια του, και είχε βάλει, θα βάλει εκεί πέρα 2.000 καράβια σε όλη την Αμερική να τραβάει το χρήμα. Πανέξυπνος. Και τον φάγανε. Ναι, τα καράβια φεύγανε από τον beach εκεί που στο. Ακριβώς! Εμείς δουλεύαμε για αυτόν. Ναι. Εμείς δουλεύαμε, είναι και κουμπάρος μου. Είχε βαπτίσει τη μικρή την Αθηνά. Πώς το λέγανε αυτό το beach, John Park. Κωνσταντίνος Μπούλης. Ναι, Κωνσταντίνος, ναι, τα καράβια που φεύγανε. Σαν Cruise Casino. Σαν Cruise Casino. Και να σου πω κάτι, ποιος το απούλησε το Σαν Cruise Casino. Πρωτού πέρα το Σαν Cruise Casino ήταν το Express. Το Express το καράβι, το θυμόσαστε. Το είχε ο Σουηδός. Ναι, δεν το θυμάμαι. Και μου λέει, ήρθε μια φορά μια βραδιά ο Κάσο Μπούρη στο καράβι. Μου λέει, του λέω, κουμπάρε, αυτά εδώ πέρα λεφτά, λέω. Πολύ χρήμα του, ακουγάει λεφτά πολλά. Μου λέει, πέσω είναι διοχτήτα, τα αγοράσω. Είχε δύο καράβια, ένα στο Τζον Πάσο και ένα στο Κρίγορη που πήγαιναν εμεί κάνουμε τι ελληνικέ βραδιέ κάθε Δευτέρα. Και έβγαινε στο καράβι 600 άτομα, 650 και χαμό γινόταν. Ναι, είχα έρθει εγώ. Λοιπόν, πέρα τον ιδιοκτήτη του καραβιού και του λέω, πόσο είναι, 35 εκατομμύρια. Μου λέει, αύριο στο Σαπίσμπουργκ που ήταν γραφείο, το να μιλήσουμε. Του δίνα τσέκι 35 εκατομμύρια και μπήκε ο διοχτήτης ο Μπούλης. Και τα έκανε όλα δωρεάν. Φαγητά δωρεάν, ποτά δωρεάν, όλα δωρεάν. Και από ένα καράβι, δύο καράβια, μέσα σε 6 μήνες έκανε εκεί πέρα 13 καράβια. Και θα έκανε κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα. Και εκεί τον εφάγανε. Φάγανε. Εγώ θέλω να πω στον ελληνικό λαό που ακούει ότι ο Τζον Μπάιντεν, εάν βγει,
δεν πρόκειται να κρατήσει 4 χρόνια. Και αν ο κόσμος θέλει να έχουμε πρόεδρο την Καμάλα Χάρις, μπορεί να ψηφίσει τον Biden. Αυτή τη στιγμή οι δημοκρατικοί δεν ψηφίζουν Biden, ψηφίζουν την Καμάλα Χάρις. Γιατί ο Biden δεν είναι σε θέση. Τώρα δεν ξέρω τι του έχουν δώσει, έχει ζωντανέψει. Ο Biden δεν θα κρατήσει 4 χρόνια. Εντάξει, λοιπόν, κοίταξε, να μην χάνουμε και το χρόνο μας. Ναι, ούτε 2 χρόνια δεν θα κρατήσει. Ναι. Όταν ο άνθρωπος προχτές ακόμα είπε ότι πηγαίνω for Senate, δηλαδή αντί να πει ότι πάω για πρόεδρος, είπε ότι πάει για Senator. Ναι, come on τώρα. Something is wrong. Αλλά εγώ αυτό θέλω να ξέρει ο ελληνικός λαός. Αυτοί που θα ψηφίσουν τον Biden, άμα θέλουν να έχουν αυτή τη σοσιαλίστρια, αυτή την ελεηνή, την κομμουνίστρια, μπορεί να ψηφίσουν τον Biden. Και θα έχουμε την Καμάλα Χάρις πρόεδρο της Αμερικής. Λοιπόν, σας αφήνω, καληνύχτα. Άντε, καλό βράδυ. Ο κόσμος ψηφίζει και αρέσει ποιος θα ψηφίσει. Εγώ δεν πάω πως ποιος και τι θα ψηφίσει ο καθένας. Εντάξει, δικαίωμά του. Λέγεται παρακαλώ εσείς. Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Την Παρασκευή το πρωί είπες ότι ο Ερντογάν πέθανε και είμαι αυτός ο χαρούμενος. Α, ξέρεις κάτι, βγήκανε από τους μια τουρκική εφημερίδα το έγραψε και εγώ έκανα μια... έβαλα στο Facebook ότι αυτός πέθανε, αλλά δεν πέθανε. Το ρωσικό πρακτορείο έλεγε ότι έχει πεθάνει και τον κρύβουνε για να μην χάσει τους πολέμους και αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρω, παιδί μου, τι έγινε. Πέθανε, δεν πέθανε. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνουν αυτό. Μια φορά, για μένα να σου πω την αλήθεια, για μένα προσωπικά, έχω πει πάρα πολλές φορές και μας έχουν κάνει και κριτική πολύ, δεν μας συμφέρει μας τους Έλληνες να πεθάνει ο Ερντογάν. Πρέπει να είναι πρόεδρος, άκουσε κάτι, πρέπει να είναι πρόεδρος της Τουρκίας για πολλά χρόνια. Όσο για να μπει στην Ελλάδα, δεν μπαίνει στην Ελλάδα αυτός. Αλλά όσο είναι πρόεδρος, είναι καλό διότι είναι εναντίον της Αμερικής. Και η Αμερική τώρα έστειλε στην Αλεξανδρούπολη όπλα, πράγματα με την Ελλάδα. Στέλνει πράγμα η Αμερική στην Ελλάδα. Πρόσεξε. Άμα πέσει ο Ερντογάν και μπει ο φιλότουρκος πρόεδρος, τον οποίο είχαν παλιά οι Αμερικανοί, τότε πάει. Τέλειωσε η Ελλάδα. Τότε θα έχουμε πραγματικά. Τότε εμείς τα λέμε αυτά. Αλλά πού δεν τα καταλάβει ο καθένας. Εγώ τους λέω, παιδιά, πηγαίνετε να κάνετε, λέω, πώς το λένε, πηγαίνετε να κάνετε, λέω, αράπτε λαμπάδες της εκκλησίας σας, να μην πάθει τίποτα ο Ερντογάν. Αυτό που λες, που είπες ότι μπορεί να τον κρύβουνε, μπορεί και σωστό. Να σου πω γιατί. Γιατί ο Παύλος όταν πέθανε, δεν τον παρουσιάσανε, ύστερα από 1 μήνα, 2 παρουσιάσανε ότι πέθανε. Γεια. Yes. Έτσι ακριβώς. Έγινε λοιπόν, να έχεις καλό βράδυ. Η ώρα είναι 6 και 48 λεπτά. Επαναλαμβάνω στους φίλους και φίλες. Την Πέμπτη θα έχω μια άλλη πάλι μεγάλη εκπομπή για τη Ζάκυνθο. Για τα κόλπα, βγάλαμε την περασμένη Πέμπτη με τον Γιώργο του Γιαλτουρίδη κάποια έγγραφα και κάποια καινούργια στοιχεία σχετικά για τις αγοροπολισίες στα χωράφια πάνω από το λεγόμενο ξακουστό ναυάγιο της Ζακύνθου. Θα μιλήσουν οι παπάδες, θα μιλήσουν με κάποιοι κάτοικοι εκεί την ερχόμενη εβδομάδα. Ετοιμαστείτε. Θα είναι μεγάλη εκπομπή. Και η προηγούμενη εκπομπή ήταν κάτι το οποίο δώσαμε. Θα έχουμε και μερικούς, θα δουλεύω τώρα να τους βρω, να τους συναρμολογήσω όλους, γιατί είναι και ώρες το ωράριο διαφορετικό, από το Κατάρ να μιλήσουν. Είναι Άραβες αυτοί. Να μου πούνε ακριβώς τι ακριβώς είναι το ενδιαφέρον που ενδιαφέρει τόσο πολύ για τη Ζάκυνθο, για τη Λευκάδα, για την Κεφαλονιά, για τους παξείς και αντίπαξους. Επίσης θέλουν την Κρήτη και θέλουν και το Αιγαίο. Και πίσω από όλη αυτή την υπόθεση, ποιοι είναι οι Τούρκοι. Δεν το λέει κανένας αυτό. Είναι ο μόνος σταθμός ο οποίος το λέει και παρόλο που μας κατηγορούμαστε και ψεύτες και λέμε ψεύτικες ειδήσεις. Εντάξει, εμείς τα λέμε και μετά από ένα χρόνο βγαίνει ο Τράγκας να λέει ο Αγγελάτος είχε δίκιο. Όπως εγώ είχα πει με τον Τσίπρα, ότι ο Τσίπρας θα πήρε γερά από τη στο δημοσιοστή.
Εκατομμύρια πήρε από, από τους Σκοπιανούς και από την Τουρκία και από το Βατικανό. Όλη η σιμουδιά. Μετά από ένα χρόνο, 5-4 χρόνια μετά το είπε ο Τράγκας. Μετά από 4 χρόνια είπε ο Τράγκας αυτά που έλεγα εγώ στην ελεύθερη γνώμη. Δεν ξέρω ακριβώς γίνεται. Λέγεται παρακαλώ. Άγγελε. Καλησπέρα. Γεια σου, Πέτρος είμαι. Γεια σου, Πέτρο. Και μπήκε η Προεδρίνα, προηγουμένως και μίλησε. Ναι, την άκουσες. Την άκουσα, την άκουσα. Ωραία τα είπατε. Και εγώ θέλω να πω από πάρτι μου, μη λείψει κανείς από το Προμηθέα αύριο. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Ωραία. Υπόσχεθη αυτή από όλο το Διοικητικό Συμβούλιο και από μένα και από την κυρία Πρόεδρος. Θα περάσουμε όμορφα. Μη λείψει κανείς από το Προμηθέα αύριο 6 ώρα. Ωραία. Ωραίο φαγητό, ωραία μουσική και έχουμε έξτρα από την ορχήστρα του Προμηθέα που τη γνωρίζουν όλοι. Έχουμε και έξτρα το Λεωνίδα, το μεγάλο μπουζούκι, το Λεωνίδα, το μεγάλο, ναι. Ναι, ναι, πολύ καλός και τραγουδιστής. Έξτρα. Και τραγουδάει και καλά. Ωραία. Και το βιολί ο Τσαντούρης. Θα περάσουμε πολύ όμορφα. Φανταστικό αυτό. Λοιπόν, μη λείψει κανείς. Να έρθεις και εσύ να βγάλεις movie. Θα προσπαθήσω, γιατί αύριο πρέπει να είμαι στο Σαν Πίσμπρουκ, γιατί έχω τα συνεργεία ακόμα και δουλεύω. Το ξέρεις, αυτό δουλεύω για πάρα πολλούς, γιατί μας κοπάρει ο κορονοϊός και καθυστερήσαμε να βάλω το FM στο Σαν Πίσμπρουκ. Μας πήρε 4-5-6 μήνες. Από τον Ιανουάριο δουλεύουμε και έπεσε και τα μηχανήματα μήνα στο καράβι μέσα, τα εξαρτήματα. Okay. Και μας κάνει τη ζωή ποδήλατο, τέλος πάντων. Για να αφήνω τα καράβια να έρθουν από την Ιταλία εδώ. Έγινε λοιπόν, Πέτρο, να περάσετε καλά αύριο το βράδυ. Έγινε, γεια χαρά. Γεια χαρά. Λοιπόν, μην ξεχνάτε αύριο το βράδυ στον Προμηθέα. Έχω μερικά λεπτά ακόμα να σας βάλω στον αέρα, όποιος θα μιλήσει. 727-725-5555 που πήρε φρυνόμη τον Άγγελο Αγγελάτο. Μην ξεχνάτε τώρα τα FM κύματα, 103,9 FM είναι στον αέρα κανονικά. Επίσης στον αέρα είμαστε και στο 101,9 FM και στις συχνότητες 1500 και 1520 χιλιοκύκλων. Στη συχνότητα των 1500 χιλιοκύκλων έχω κάποιο τεχνικό πρόβλημα εκεί, αλλά θα το διορθώσω το συντομότερο. Υπολογίζω αύριο, μεθαύριο, να έχουμε διορθώσει την πλάτη και από το 1500. Μηχανήματα είναι αυτά, χαλάνε. Τι άπεις, χαλάνε. Παλιά μηχανήματα, θα είμαι καινούργια μηχανήματα. Α, και τώρα όπως είναι η κατάσταση, όπως είναι η κατάσταση, ξέρετε, είναι δύσκολο να βγουν και τα λεφτά. Έχουμε τεράστια έξοδα, κυρίες και κύριοι, τεράστια έξοδα. Αύριο θα έχω την εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη κανονικά, 5 και 10. Την Τετάρτη θα έχουμε τον Προφέσο Ματαθία και την Πέμπτη μάλλον θα έχω τον Ηλία, δεν λέω το όνομά του, γιατί όταν από το όνομά του γίνονται όλοι σβούρες, ξέρετε. Γίνονται very upset όλοι τους και αρχίζουν και βρίζουν, γράφουν, κάνουν, ράνουν. Εντάξει, εγώ όμως δεν έχω να χάσω τίποτα με το να βάλω και να πω με αυτούς οι οποίοι τους κυνηγάνε στην Ελλάδα. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αυτά μέχρι στιγμή στην σημερινή μας εκπομπή. Καλό βράδυ σε όλους. Αγαπητοί φίλοι, να περνάτε καλά. Σε λίγο θα έχουμε ωραία κινηματογραφική ταινία. Από μένα, γεια σας και την αγάπη μας από τη Φλόριδα.